κάθε ευχή που χαρίζει δύναμη. Έλα εδώ. Φτάνει που σας παιδιά στολίσαμε. Μου, το δέντρο ήρθε και πάλι εδώ. Έλα εδώ. Χρόνια πολλά, να συγχαιρόμαστε. Κοίτα, άτομο, έλα εδώ. Ότι φιλιόμαστε με το έλα εδώ. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Λοιπόν, έλα το πάρε θέση. Έλα, γιατί σήμερα έχεις έχουμε ένα μήνα μπροστά σου. Έτσι, όχι μόνο ένα. Ένα και κάτι ψηλά. Καλά, δεν ξέρεις αν τα έχουμε κάθε μέρα εκπομπή. Είναι. Ναι. Δεκέμβρη. Το σχόλιο μου περνάει από μέχρι... μέτρα. Ρε παιδί μου, ένα μήνα... Ημερολογιακά. Ημερολογιακά. Το πότε θα βρισκόμαστε, τα αφήνουμε αφού. Είμαστε στο τα λέμε. Ναι, χθες δεν τα είπαμε. Σχέσεις, ναι, είναι της καψούρας. Ναι, τα λέμε σε παιδί. Ξέρεις. Λοιπόν. Because I love you, ναι. Λοιπόν, παιδιά μου. Είχαμε ξεμείνει με κάποια παραγγελιά που σας είχαμε κάνει. Με κάτι selfie, έτσι. Αγουροξυπνημένα selfie. Αγουροξυπνημένα. Α, ποια είναι η κοπελιά. Στο μαξιλάρι, η Όλγα. Το έχω εδώ τα ονόματα, όχι δε. Τι ωραία φάση, το μαξιλάρι, το πάπλωμα, το κρεβάτι, το σκοτάδι στο δωμάτιο. Όχι το απόλυτο σκοτάδι. Όχι, όχι, ναι. Βέβαια, μερικοί θέλουν απόλυτο σκοτάδι. Ο καναπές κάνει τον ωραιότερο ύπνο. Βρε το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι σαν επηρεασμένος, δεν είναι σαν να... Δεν έχει νεύρα το πρωί όταν ξυπνάει. Στόλισε ο Γιάννης και του χρόνου Γιάννη. Κοιμάται κάτω από το δέντρο ο Γιάννης. Κάτω από το γέρι. Και εδώ έχουμε τη Χριστίνα, ένα χειροκρότημα για τη Χριστίνα. Τι έχει, ψαράκι, τι είναι αυτό. Σαν εξωγήινο μου κάνει, εμένα, αλλά σαν ψάρι μπορεί να είναι. Ναι, σαν ψάρι μπορεί να είναι. Κοίτα που τα κορίτσια έχουν τα παιχνιδάκια τους. Για να δω άλλον, άλλη τηλεθεάτρια. Α, δεν έχουμε άλλο αγούρο ξυπνημένο. Ωραία. Σήμερα τι θα βάλουμε, παιδιά, να μας στείλετε. Για πες, για πες. Επειδή ανακάλυψα, ναι. Τι ανακάλυψα. Τι. Ότι κυκλοφορεί τρέσα για άντρα. Αυτό που βλέπετε το έβαλα στο μέρι-μέρι. Ναι, είναι ο άντρας καινούριο. Έλα ρε. Ναι, που θέλει να κάνει εδώ την αλογοουρά ή τον κότσο. Δεν έχει. Και υπάρχει site που το πουλάει 10 δολαριάκια, παιδιά, τζάμπα. Έλα ρε εσύ. Και πάνε και στο βγάζουν από το βάζεις... χρώμα του μαλλιού. Έλα, είναι μόνο το τουπέ πίσω ή όλο. Μόνο. Και σου λέει πώς να το πιάνεις. Να έχεις τώρα τα τσιμπιδάκια σου, την τρέσα σου. Σε λίγο περάσουμε στη βλεφαρίδα. Έχουμε καταργήσει ό,τι τρίχα υπάρχει, δεν το συζητάω. Θα το βάφουμε και το νυχάκι, διότι φυσικά μανικιούρ πεντικιούρ κάνουμε για λόγους ευπρέπειας. Έλα, εντάξει, θα το βάψεις. Λίγο να γυαλίζει ρε εσύ. I love you. Οπότε ποιο είναι το challenge λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, το challenge είναι να μας στείλετε εσείς δικά σας παράξενα χτενίσματα. Αγόρια κορίτσια. Ό,τι παράξενο, ε. Καλά βλαμμένο είσαι. Τι γελάς. Χορεύει. Εσύ, ναι. Εδώ δεν έχει λαλιά. Κατάλαβε. Λοιπόν, Φώτης Μαρία Live είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε την ανάρτησή σας με αυτές τις ωραίες φωτογραφίες με τα μαλλιά σας περίεργα κλεισμένα. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα να το παίξουμε. Πάμε. Α, καλά. Υπάρχει μια υπερένταση στην ατμόσφαιρα, ναι, το ξέρουμε, ναι. Αλλά παρόλα αυτά ο έρωτας ανθίζει, παιδιά. Και μπορεί να συγκινήσει πάρα πολύ. Δέντρο, θα σου δείξω ένα love story τώρα. Μην κάθεις σταυροπόδι, ρε. Ρε. και το πόδι έχει και το δώρο επάνω, κατάλαβες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Πες για αυτό τον έρωτα. Τίποτα. Είναι μια σχέση που είναι... δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει γιατί δεν είναι... Αλλά έτσι είναι μοιραίες σχέσεις, πολύ παθιασμένες. Μου το λες. Και γι' αυτό όταν αυτός τις εκδηλώνει αυτή, ρετάρι. Πέρασε ένας χρόνος και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αλήθεια το λες. Σκεφτόμουν τα χείλη σου, τα μάτια σου. Δώστε διαφημίσεις. Μπορώ, ευχαριστώ. Δεν μπορώ, δώστε διαφημίσεις. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Γιώργο, μαμάι, έχεις κάνει μεγάλα. Ο Γιώργος που κάνει και το. Λες και ξεματιάζει. Αγιανά, άργυρη και θαυμάτια. Όχι, ήταν εκεί πέρα, ήταν η μωρία που είχε και το challenge, ήταν το. Ναι, ναι, που αυτή δεν έφερε και πήγαινε για διαφημίσεις. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι.
Εύχομαι όμως... να γίνουν αυτά τα πράγματα πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Εγώ τα πίστευα. Αυτά που έλεγα τα πίστευα όλα. Ναι, φυσικά, τα πίστευα όλα. Είμαι σίγουρος. Βλέπει πιο άντρας τώρα. Ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά μου, πάμε σε μία αναστάτωση. Εκτός από τον έρωτα υπάρχει και ο πόλεμος. Βέβαια, πόλεμος μεγάλος και πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Αυτό το έχετε παρατηρήσει, αλλά δεν το περίμενα σε αυτό το βαθμό. Στα σκυλόψαρα! Στα σκυλόψαρα να πάει! Τολμάει και μιλάει αυτός! Μην το πω καραγκιόζει! Μην το πω καραγκιόζει! Όχι, Σωτήρη. Να μην το πω καραγκιόζει! Όχι, Σωτήρη. Δεν αντέχουμε άλλο, ρε! Ο λαός πεινάει, πονάει! Δεν αντέχουμε άλλο! Μας πήρε ο διάολος! Έχασες, ρε! Στη μαχαιράδα! Της αγάπης μαχαιριά! Μπιλάκο! Οι καρχαρίες πεινάνε! Ρίξτε τον στη μαύρη θάλασσα! Ρίξτε τον στη διόρυγα του Σουέζ! Να το φάνει καρχαρίες! Όχι, Σωτήρη. Το λαό του Σωτήρη, όλο να τον ρίξουμε. Και στη διόρυγα του Σουέζ και στη μαύρη θάλασσα. Έχει καρχαρίσει η μαύρη θάλασσα. Η μαύρη είναι που είναι το πολύ. Όχι, η νεκρά είναι. Νεκρά είναι. Η μαύρη θάλασσα είναι το απάνω. Επάνω. Ναι, πάνω δεν είναι η μαύρη θάλασσα. Ναι, γιατί είναι κάτω, είναι νεκρά. Καρχαρίες, γιατί να έχει καρχαρίες η μαύρη θάλασσα. Τέλος πάντων. Ας έχει καρχαρίες. Καλά τώρα κι εσύ. Ναι, μα τώρα ψάχνουμε τώρα αν έχει καρχαρίες η μαύρη θάλασσα. Πάντως το Σουέζ έχει. Πάντως ο Σωτήρης μου είναι πολύ ταραγμένος. Και θέλω Σωτήρη να προσέχεις, το ξέρεις. Βέβαια, γιατί είναι σε κρίσιμη ηλικία όπως λέει ο ίδιος. Θα πάθω τίποτα! Είμαι σε κρίσιμη ηλικία, σε παρακαλώ πολύ! Έχω φτάσει στα 23! Τεκνό! Τι να πω δηλαδή, σε κρίσιμη ηλικία έχω φτάσει στα 23. Εντάξει, τι να κάνουμε, τεκνάρα! Ναι, από την πολλή πίεση, γιατί και τα παιδιά στα 23 τελειώνουν τα πανεπιστήμια, τι επαγγελματικό προσανατολισμό, ανεργία, τι είναι. Μα ναι. Έτσι, μπράβο, είναι. Αχ, παιδιά μου, θέλω να σας πω τώρα ότι εκτός από τον πόλεμο υπάρχει και... Υπάρχει και αστυνομικό ρεπορτάζ, παιδιά, υπάρχει μια βία. Το οποίο είναι το καλύτερο που έχετε ακούσει ποτέ, διότι είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρεπόρτερ. Είναι συγκεκριμένος και είναι και ο τόπος συγκεκριμένος. Και κρέμες από τα χείλη του. Βεβαίως. Τον Τρικαλών, 71χρονη Τρικαλινή, άρχισε να βρίζει χιδέα 37χρονη Τρικαλινή πριν της επιτεθεί με τη βοήθεια 56χρονης Τρικαλινής και 71χρονου Τρικαλινού. Η 37χρονη Τρικαλινή, αφού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, επέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων. Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τρικάλων συνέλαβαν ύστερα από αναζητήσεις την 56χρονη Τρικαλινή και αναζητούν την 71χρονη Τρικαλινή. Μια ερώτηση. Είτε. Πού έγινε το θέμα? Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Έλα ρε εσύ. Ήτανε πάντως, ήτανε πολλές τρικαλινές. Ένα λεπτό, μπορούμε να το ξανακούσουμε. Για να ακούσω, γιατί ποια είναι η πρώτη τρικαλινή που ξεκίνησε το τρικαλινό καμπά και επενέβη η τρικαλινή αστυνομία. Γιατί έχει βοήθεια τρικαλινού και τρικαλινής. Τυράκι. Τι τυράκι? Τρικαλινό. Έλα, σε παρακαλώ. Χθες το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων, 71χρονη Τρικαλινή άρχισε να βρίζει χιδέα 37χρονη Τρικαλινή πριν της επιτεθεί με τη βοήθεια 56χρονης Τρικαλινής και 71χρονου Τρικαλινού. Η 37χρονη Τρικαλινή, αφού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων, επέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Τρικάλων. Ο αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Τρικάλων συνέλαβαν ύστερα από αναζητήσεις την 56χρονη Τρικαλινή και αναζητούν την 71χρονη Τρικαλινή. Βέβαια, ήταν λοιπόν. Διότι είναι τρικαλινή υπόθεση, δεν θέλει να ανακατευθεί κανείς στη γύρω περιοχή. Ντόπιοι. Όλα έγιναν στα Τρίκαλα. Ηθαγενείς. Βεβαίως. Στον τόπο μας. Στον τόπο μας. Και βέβαια έπρεπε να το θέλουμε να τρωγόμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε. Δικός μας είναι ο τόπος. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα σε έναν δικό μας άνθρωπο, τον Γιώργο Αυτιά. Ο οποίος, παιδιά, ποιος πάει στη βοήθειά μας και που έγινε και Άγιος. Αλλά θα γίνει και τούτος. Άλλος προφήτης. Καλέ, ο προφήτης δεν θα πει τίποτα. Κοιτάξτε τα γραπτά μας, τα δείχνει τα γραπτά του. Από το 2005 γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Η ημερομηνία είναι εδώ. 2005, στην πρώτη σελίδα. Τους προειδοποιούσα, γράφτηκε το 5 και τους έλεγα το 10 θα εκδηλωθεί τεράστιο πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Όταν τους το έγραψα το 2005 στο βιβλίο, το 2005, αυτό το βιβλίο βγήκε το 2005. Το έγραψα το 2005, έγραφα το 2005, η κρίση θα εκδηλωθεί το 2005. Τους είχα προετοιμάσει από το 2005. Το 2005 το έκανε, την παιδιά ευχήση, μου. Την ευχήση, πες το, καλέ. Ω,
γέροντα η ευχή. Βέβαια, παιδιά. Έτσι, πραγματικά το 2005 το είχε προβλέψει και το είχε γράψει στα κοιτάπια. Το 2005. Δεν τον ακούγανε. Το 2005. Ναι, ναι. Το 2005 ήταν. Γι' αυτό τώρα 2005. Να προσέχετε τι λέει. Γιατί ξέρετε γιατί έβρεχε πριν μερικές μέρες. Γιατί έβρεχε. Γιατί ο Άγιος ήξερε. Μαρία έβρεξε τη νύχτα, 3:10, δρασκέλιζε το κατόφλι και ο ουρανός είχε ανοίξει. Έκλαιγε ο Θεός γιατί ξεκινάει το ασφαλιστικό σήμερα. Κατάλαβες, ήταν ότι ξεκίνησε το ασφαλιστικό και έκλαιγε ο Θεός. Αυτό δηλαδή την περιγραφή. Δρασκέλιζε το κατόφλι. Δρασκελίζω το κατόφλι. Την κάπα του βοσκού με μια μαγκούρα στα πέτρινα του Παπαδιαμάντη. Τα πήρε και το φανάρι. Με το φανάρι βγήκε κερά. Έγιο αργύρθε! Δρασκέλιζε το κατόφλι και έκλαιγε ο ουρανός γιατί εφαρμοζόταν το ασφαλιστικό. Έτσι, παιδιά μου, έτσι. Περιγραφικά. Είναι ηθογραφή. Έτσι είναι πράγματι άνθρωπος έτσι πολύ σπουδαίος. Ναι, 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 ναι. Θέλω τώρα να πάμε σε έναν άλλο άνθρωπο που είναι πολύ κοντά. Θυμάστε το συγγραφέα που είχε το κινητό του Θεού. Ήταν έτσι. Έχει... Ναι, βεβαίως. Δηλαδή Αγίας Ειρήνης, εκεί τον βρίσκεις. Μιλάει. Ναι, με τον Θεό, τον ίδιο. Του κατάλαβες. Ναι. Τώρα ετούτη έχει άλλο κονέ. Είμαστε εδώ αγαπημένοι μου, ζωντανά, τον Δημήτρη Παλαιολόγου, ζωντανά μαζί μας η πρόσωπος του Θεού Ελένη Λουκά. Πρόσωπος του Θεού. Γέροντα η ευχή. Ο Παλαιολόγος είπε ζωντανά, εδώ με την εκπρόσωπο του Θεού. Έτσι, Ελένη, είναι η εκπρόσωπο, μας εκπροσωπεί το Θεό. Φυσικά. Είναι, πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, θες το Θεό, πάρ' τη Λουκά. Μα βέβαια, γιατί υπάρχουν αποδείξεις, η Λουκά έχει μια σχέση με το Θεό τόσο κοντινή που σου λέει στην καθημερινότητά μου, ό,τι χρειαστώ, είναι εκεί δίπλα μου, παρά το πλευρό της. Βεβαίως, έχει άλλες ιδιότητες. Όποτε αρρωσταίνω, γίνομαι αμέσως καλά. Με κάνει η Παναγία και ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να πάω σε γιατρό τίποτα. Επίσης, εκεί στην Ιρλανδία το δόντι μου, επειδή δεν πήγαινα σε οδοντογιατρό, μου το έβγαλε ο Θεός στο χέρι μου. Αυτό θέλω να πω. Απίστευτο, ο Θεός είναι τα πάντα. Ο οδοντογιατρός, τραπεζίτης, είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα και τραπεζίτη και όλα τα πράγματα. Ναι, παιδιά, να σα πω κάτι. Λίγο σεβασμό. Ναι. Γιατί όταν τις, δεν πήγαινε στον οδοντογιατρό, τη το έδωσε ο Θεό το κύριο. Ναι, δεν είναι. Όχι ότι έπεσε μόνο του, κατάλαβε. Τη είπε ο Θεό, άστε, θα στο βγάλω. Θα στο βγάλω. Πάρ το δόντι, πάρ το ρίξε στα κεραμίδια να πηγαίνει. Γιατί υπάρχει Θεό. Υπάρχει, υπάρχει. Ένα κοριτσάκι είδαμε τι προάλλε στη τηλεόραση. Το οποίο είχε χάσει τα κουκλάκια του. Είχε χάσει του λαχανούλιδε. Και όταν τι δείξανε τι λαχανούλιδε. Παιδιά, ήταν τόσο γλυκιά, δάκρυσα. Καλέ, πια Χατζηβασιλείου. Γιατί να κάνει Χατζηβασιλείου. Ήταν σαν να πήγαν οι λαχανούλιδες να τις ζητήσαν να τους δώσανε πακέτο. Γιατί υπάρχει Θεό. Υπάρχει. Το Στέφανο. Δεν πιστεύω. Οι λαχανούλιδες μου. Πού τόσο βρήκατε. Θα κλάψω καλέ. Έπαθα σοκ. Νομίζω ότι έχουν χαθεί. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι τα είχα χάσει. Καλή, συγκινήθηκε. Ναι. Δηλαδή, έπαθα. Νομίζω ότι το ήταν χαμένα. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν από τη μετακόμιση. Καλά, κοίτα δάκρυα. Δεν στις έδινε. Όχι, νομίζω ότι το είχα χάσει. Σκεφτόμουν να πού να είναι αυτοί οι άτιμοι λαχανούλιδες. Το είχα συνέχεια στο μυαλό μου. Απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι όμορφα, ευχαριστώ πολύ, πραγματικά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπαθα σοκ. Τίποτα, παιδιά, το Θεό. Είχαν χαθεί λαχανούλιδες και πήγε καλή η κυρία Σπυροπούλου. Η Σπυροπούλου την οδήγησε ο Θεός. Ναι, βέβαια. Είδε όραμα πώς πήγε η άλλη και βρήκε την εικόνα της Παναγιάτης Τίνου. Ναι. Στον ύπνο της είδε το Θεό και της είπε: Οι λαχανούλιδες της καινούριου είναι στο πατάρι. Στο πατάρι είναι καινούριου. Και πήγε και τους φρήκε και η καινούριου δεν το πίστευε. Έπαθε σοκ. Έκλαιγε παιδιά μετά. Καθόταν με τους λαχανούλιδες φυσικά. Μέχρι και τους στείλασε. Και μετά είδε τηλεόραση και είδε τον ξάδερφό της που ήταν μεταφραστής. Στο τζίπχα. Στο τζίπχα. Ο ξάδερφός της είναι ο καινούργιος μεταφραστής του. Όλοι στο σόι το έχουμε αυτό. Γιατί ο παλιός με τον Νετανιάχου είδαμε ότι δεν ήξερε να μιλήσει τίποτα. Τώρα δεν μπορεί να πει το εγώ. Οι οικολογικές προοπτικές πρέπει να γίνουν μέσα από την προοπτική. Πρέπει να μας προσφέρει. Βέβαια. Παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να είναι του Ιάσου με τριανταφυλλή τη συγγενή. Αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Δεν είναι. Να του ποδοσφαίρω. Έχουν σχέση. Ναι. Είναι το ποδοσφαίρο. Γιατί, παιδιά, αυτοί οι μεταφραστές όμως. Μπράβο. Έχουμε τους πιο άγνωστους μεταφραστές. Καλά, εντάξει, μπορεί να μεταφράζει πολύ ωραία. Μπορεί να μεταφραστεί που πρέπει να τον καταλαβαίνει. Γι' αυτό δεν είναι μεταφραστή. Δεν έχει γίνει. Δεν λέει τίποτα. Κάτσε το δάμα, δεν έρχεται το
Εντάξει, μια χαρά τα πήγε με τη μεταφρασή. Διότι ο κύριος Τσίπρας, πέραν του ότι ο προηγούμενος μεταφραστής δεν του είχε μεταφράσει καλά τα αγγλικά, σου λέει τώρα θα πάω στο Παρίσι. Δεν τα λένε και καλά. Δεν τα λένε και καλά και θα τα πω μόνος μου που τα ξέρω. Κατάλαβες. Και βγήκε και είπε αυτό, αν έχεις το Θεό σου, Αντιγόνη, πρόσεξε καλά. Τι λέει. We are here to take decisions that bind our soul. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να πάρουμε αποφάσεις που θα μας δέσουν όλους. Βάχιο! Καλέ μεταφράστρια, γιατί την παίρνετε στην κυβέρνηση. Έλα! Μπράβο, Αντιγόνη! Μπράβο, Αντιγονίτσα! Άλλη μία όμως, θέλω να το ακούσω. Bind my soul. Bind my soul. We are here to take decisions that bind our soul. Πάντως είναι και κάποια άλλα γόρια με τα αγγλικά του που τα πάνε πολύ ωραία. Καλά, το τραγούδι δεν το ξέρουν, αλλά τα αγγλικά μια χαρά. Είναι τα καλυστία παιδιά ανδρών Κύπρου. Έτσι τώρα έχουμε νέο challenge. Τραγουδάνε. Καλά, προσέξτε. I threw a wish in the well. Don't ask me, I never tell. I look at you as it fell, and now you in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you in my way. Yours there was holding ripped jeans, he was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But he's my number, so call me maybe. It's hard to look right, ask you baby. But he's my number, so call me maybe. Σαν εφρό φαίνεται, δεν φαίνεται καρδιά. Αυτή την καρδούλα. Αυτή το δέντρο, φύγε δέντρο από εκεί. Τελείως. Εκεί. Α, παιδιά μου, μπράβο. Έχει πάρει και το φραπέ. Έχει πάρει και φραπέ. Γιατί να μην βγει φραπέ. Τώρα ξύπνησε. Είναι ξενύχτικο δέντρο αυτό. Το βλέπω. Λοιπόν, και βέβαια από τα καλά τα αγγλικά, από την καλή, από τα ωραία τα τραγούδια, πάμε. Εντάξει, δεν είναι λάθος ελληνικά. Σαρδάμ γίνονται, μπερδεύεσαι. Καμιά φορά θες να πεις, εγώ το όνομα το παιδί προχθές δεν το βρίσκα και του έλεγα. Πώς σε λένε. Κοίτα τι μομικέ. Όλα μαζί τα μομικέ. Και δεν υπάρχει. Και βέβαια, Φόφη Γεννηματά, σκληρή, πολύ σκληρή η Φόφη Γεννηματά στον κύριο Τσίπρα και ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος! Ρε Θόδωρε, ρε Θόδωρη! Μήπως κάποιος και ο κόλλησε και του λέγανε Θόδωράκη. Και ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος όμως πήγε και είδε τον Τέρενς Χουίκ, παιδιά μου. Ο Θόδωρος τον είδε, ναι. Ο Θόδωρος έχει τέτοιο χιούμορ όμως, είναι τριώδες. Τι του είπε μόλις τον είδε. Με το που του είπε. Καλά γενικά, σε αυτό είναι δύο τα πόδια. Το πόδι του έσπασε, το πόδι του, κάτι έκπαθε ο Τέρενς Χουίκ, κατάλαβε. Έτσι. Και παιδιά μου θα δείτε τι του λέει και πώς το έσπασε και ο Τέρενς Χουίκ. Όταν μπήκε, είδε μπροστά του τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό Τέρενς Χουίκ. Επιτέλους κάποιος έδιρε. Τι άρπατε, σοβιετικό. Του είπε σε... Επιτέλους, συγγνώμη, τον βλέπει και τον χαιρετά και τον... Επιτέλους κάποιος έδιρε. Έτσι, η πρώτη του κουβέντα. Ότι του... μεταξύ τους είναι πότε θα σε πλακώσει εσένα κάποιος. Και ο Κουίκ του λέει τι να σου πω παιδί. Μία τυχεία. Μου πέσε το iPad. Το iPad. Ούτε ο πρώτος υπολογιστής να του πέσε. Εκείνος που ήταν σαν δωμάτιο. Ναι. Του πέσε. Φαίνεται, ξέρεις τι, άμα πέσει, Dan. Η γωνία. Και είναι ευαίσθητα τα δαχτυλάκια. Είναι κούκικα. Ναι, κούκικα. Κούκικα είναι του Κουίκ. Αχ, τι ωραία, δεν έχουμε κούκικα. Λοιπόν, μαράκι μου, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έχουμε το εξής να σας δώσουμε σήμερα ως δώρο, θέλω να πω. Λοιπόν, από τα καταστήματα Σαγιάκος, Σαγιάκος.gr, θα πάρετε αυτά όλα, ένας θα τα πάρει. Για όλη την οικογένεια. Όλα, για όλη την οικογένεια. Και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Αχ, κοίτα τι ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή το φοράς και το βράδυ του Ρεβεγιόν είναι πάρα πολύ καλό. Και το φοράς και πιο απλές μέρες. Αλλά αυτό το ποτάκι μπορεί να φορεθεί με τα πάντα. Και αυτή η τσάντα μου αρέσει. Για τον άντρα σου, κοίτα τι ωραίο κι αυτό. Το άλλο το καφέ μου αρέσει εμένα. Το καφέ είναι πολύ κλασικό φυσικά. Πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα ωραία σόλα που έχει. Και μπότες επώνυμες και μποτάκια.
πολύ ωραία είναι. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα, Φώτη. Με ένα τηλεφώνημα, 90-11-51-51-51, θα πάρετε τηλέφωνο, θα είσαστε πιο γρήγοροι. Βλέπετε ότι ο Σαγιάκος έχει επώνυμες μάρχες παπουτσιών. Δεν είναι ό,τι και ό,τι τα παπούτσια που σας δίνουμε. Κοιτάξτε, δηλαδή αυτά δεν παίζονται, έτσι. Κοίτα τι, λοιπόν, δεν παίζονται. Λοιπόν, όλα αυτά ένας θα τα πάρει για να τα κάνει δώρο, να τα φορέσει και να τα. Και το παιδικό το Adidas. Ναι, μωρέ. Πάρα πολύ ωραία. 90-11. Στα νούμερά σας, έτσι. Στα νούμερά σας, δεν σας δίνουμε ό,τι και ό,τι. Ό,τι νούμερο εσείς θέλετε. 90-11-51-51-51. Ακολουθείτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, αμέσως μετά θα έχουμε θέματα όπως. Βεβαίως. Σε ποιο γνωστό τραγουδιστή έδωσε χρήματα μια πόρνη για να αγοράσει τα πρώτα του ρούχα και παπούτσια για την πίστα. Έλα ρε, εσύ, ωραία ιστορία. Στο παδάκι, ναι. Βεβαίως. Οι πόρνες έχουν καλή ψυχή. Για... Το δέντρο ξέρει και συμφωνεί. Ποια γνωστή κυρία είπε για την Ελένη Μενεγάκη ότι η Κουμπίτση είναι ένα τέλειο το σούπερ μάρκετ και ότι βρίσκεται σε μόνιμη χαρά και σε απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Ποιος γνωστός κύριος της πολιτικής έχει κάτσει 79 φορές το εδόλιο του κατηγορουμένου. 79? Έλα ρε. 69? Όχι, 79. Ποια γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός βρισκόταν στο Μπατακλάν λίγο πριν το μακελιό. Όλα αυτά θα τα μάθετε εδώ, κύριε Σκέλη. Και ποια γνωστή προσωπικότητα από το περιβάλλον του Billy Bo δήλωσε ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να την καλέσει κάποιο για φαγητό στο σπίτι του γιατί φοβόντουσαν μην του κολλήσει. Μάλιστα, πλησιάζει και η παγκόσμια ημέρα. Σήμερα είναι. Τέσσερις δεν είναι. Πρώτη. Και γιατί δεν φοράμε. Δεν μας φέρανε. Και δεν μας φέρανε. Έχει τη σήμα το Star. Έχει. Έχουμε, και... έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που μου λέει papakistar.gr άσχετο. Μην το ξυρίσουμε το δέντρο τώρα. Ρε γυαλιά, τι είναι. Σου έχω το καφεδάκι σου. Δεν είπα τι μάρκα είναι ρε ψώνιο δέντρο. Δέντρο, το καφεδάκι σου, το έχω εδώ. Ωραία. Χρόνια λοιπόν, πολλά τηλεθεατές. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, αν δεν παίρνουμε στο μήνα των Χριστουγέννων. Να είμαστε καλά. Πουλάκι μου, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά και στον Αντρέα που γιόρταζε χθες. Ναι. Χρόνια πολλά στο θείο μου τον Αντρέα που μας βλέπουν και στη θεία μου τη χαρά που είχε γενέθλια. Άντε, μπράβο. Και στην εγγόνα της την Αγάπη που είχε γενέθλια και στην ήθη της. Την Τίνα που είχε γενέθλια. Όλο το σόι είναι την ίδια μέρα. Ναι. Την ίδια πεθερά και η εγγονή. Όπου καλέ. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο γύρο. Πάμε. Γιάννη μου, γιατί δεν μπορώ. Σήμερα είσαι, μην πω τη λέξη. Είμαι. Είσαι πολύ, πολύ μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να αποκαλύψουμε μια ιστορία, ένα ένοχο παρελθόν ενός γνωστού τραγουδιστή. Αυτός που του έδωσε η επιχρήμαση. Είστε έτοιμοι. Σε ποιο λοιπόν γνωστό τραγουδιστή έδωσε χρήματα μια πόρνη για να αγοράσει τα πρώτα του ρούχα και παπούτσια για την πίστα. Μαρία, ναι, ήταν όλο φανερό, δεν θέλω να πω. Αυτή τη φορά που το ξέρω, το θέμα και παίζω στα δάχτυλα. Έλα εδώ καλά να με βοηθήσεις να απαντήσω σωστά. Αγαπημένη Μαρία, θα σου δώσω τέσσερις επιλογές, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ένα για σένα, ο Λευτέρης Φανταζής. Τι είπε? Εκεί. Α, συγγνώμη, αν είναι εκείνη. Στρώσε τραπέζι, για σένα δίσκο να παίζει. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ο Λευτέρης Φανταζής, παιδιά μου, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι κατάγεται από τη Ρωσία, από τον Πόντο, είχε έρθει εδώ με το κασελάκι του κτλ. Κτλ. Η αλήθεια είναι ότι είχε πει στην Τατιάνα ότι είχε πάει με πάνω από 200 γυναίκες. Και είχε πει και για μια πολύ γνωστή ηθοποιό. Δεν είχε πει πάνω από 200. Τι λες, είχε πει γύρω στις 1000. Όχι, Μαρία, 200 αργά ήταν. Ποιος είχε πει 1000. Κανένας. Το μπερδεύεις. Το θέμα είναι, παιδιά μου, ότι επίσης είχε πει μια ολόκληρη ιστορία για την Γκιζέλα Τάλι που τον τάιζε την πριζολίτσα του. Τι είπα εγώ. Τάλι. Α, είναι που έχω αυτό το. Λοιπόν, τον τάιζε την πριζολίτσα του και ότι γενικότερα ρε παιδί μου τον έψιλο. Τον έψιλο. Σε όλες αυτές τις ιστορίες από το παρελθόν του Λευτέρη, έχετε ακούσει που θα να παίζει μια πόρνη. Τίποτα. Μήπως είναι αυτή η εκείνη
που έστρωσε τραπέζι. Μια πόρνη. Ναι, μια πόρνη. Στρώνει τραπέζι. Μια πόρνη. Και βάζει ένα δίσκο να παίζει. Στο νούμερο 2 που κοροϊδεύεται, έχω το Γιάννη το Πλωρινιώτη. Κάτι θεματικό την οικοκυρά. Έτσι, λοιπόν. Τι ωραίο είναι εδώ, Γιάννη. Πού είναι καλέ εδώ, τι είναι αυτά τα κάγκελα. Αχωρέα κάγκελα. Μήπω είναι η Βίλα Καζούλη. Μπορεί. Α, ναι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, παιδιά μου, ο Γιάννη ο Πλωρινιώτη, όπω γνωρίζουμε, ήταν παντρεμένο με τη γυναίκα του τη Μάχη, την έχει γνωρίσει αναντάμπα παντά, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Έδωσε μια πολύ συγκινητική συνέντευξη στην Ανίτα Πάνια. Την είδες? Είδα, συγκινήθηκα τόσο πολύ με την ιστορία του με τη μαμά του και με τη γιαγιά του. Ήταν συγκλονιστικός. Και πρόσεξα για άλλη μια φορά ότι ο Γιάννης Πλωρινιώτης έχει μια ευγένεια ψυχική. Βέβαια. Που μπορεί να μην το ξέρουμε, να μην το ξέρουμε καθημερινά τη ζωή, αλλά αυτός το βγάζει. Λοιπόν, πάω στο νούμερο 3 γιατί θα με κάνεις να συγκινηθώ τώρα και δεν θέλω. Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος. Ψυχική, έχω το λαχανούλι σου. Καλή σταμάτα. Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος, και ρωτάω εγώ τώρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος, έχετε ακούσει καμία τέτοια ιστορία ποτέ? Ποτέ. Μήπως κάποιο τραγούδι του είναι αφιερωμένο σε αυτή τη γυναίκα? Όχι. Όχι. Και πάω στο νούμερο 4 και στο νούμερο 4 σας έχω το Γιάννη τον Πάριο, τον οποίο δεν τον λένε αδίκως ερωτικό τραγουδιστή, γιατί μας έχει αποκαλύψει πολλές πιπεράτες ιστορίες από το παρελθόν του. Θυμάσαι, Φώτη μου, εσύ το έχεις απαντήσει, θαρώ, πώς ο Γιάννης Πλωρινιώτης γνώρισε τον έρωτα. Ο Πάριος, το καράβι. Ο Γιάννης Πάριος, ναι, πώς γνώρισε τον έρωτα. Με μία χείρα στο καράβι. Μπράβο, εν πλόγια την Πάρο, αν θυμάσαι. Ναι. Από την Πάρο για Αθήνα. Μήπως λοιπόν, παιδιά μου, εκεί στο κατάστρωμα συνάντησε και καμία άλλη γυναίκα που, ας πούμε, επί χρήμαση έκανε τη δουλίτσα της. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, έλα Μαρία μου. Εσύ έχεις καθίσει. Τι διαλέγεις, Πανταζή, Πλωρινιώτη, Μητροπάνο ή Πάριο? Πού πάει το μυαλό σου? Κοίτα, Γιάννη μου. Μάλιστα. Δύο θα ήταν οι επιλογές. Δύο θα ήταν οι επιλογές. Ή ο Πανταζής ή ο Πλωρινιώτης. Που έχουν έτσι αυτό το παρελθόν, το έλεγχο. Που έχουν δώσει πρόσφατα συνεντεύξεις. Μάλιστα. Το Πάριο δεν τον είδα πρόσφατα να δίνει έτσι μεγάλη συνέντευξη. Τι λες, καλέ, το Καλημερούδιο δεν έδωσε πριν από μια εβδομάδα? Στο Καλημερούδιο το μόνο που είδα ήταν που ήταν μια ρεπόρτερ. Η νύχη του συγκεκριμένα. Λέει, έχει τρακ. Ναι, αυτή πολύ. Δίκιο έχεις. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό, ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρετε το παρασκήνιο. Αυτή η ρεπόρτερ που λέτε είναι η νύφη του. Είναι η σύζυγος του. Γι' αυτό ερώτησε. Του Χάρη. Του Θανάση του Βαρθακούρη. Α, γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ τζίνα φυλάκια. Α, δεν το ξέρω το. Ε, μα τι σου λέει. Δεν είναι. Είναι ο Γιάννης Πλωρινιώτης, παιδιά. Σ' αγαπώ. Εσύ το πρώτα αποστάσαι. Μισός θα έχεις μείνει, βρε. Για πες λοιπόν. Παιδιά μου, όντως ο Γιάννης Πλωρινιώτης, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία Πακοτήματος, σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στην Ανίτα Πάνια, που είπε και αυτή την ιστορία μεταξύ άλλων. Αλλά παιδιά μου, εγώ να σας μιλήσω και για ένα άλλο κύριο από το παρελθόν. Μαρία, νομίζω εσύ τον αγαπάς πολύ αυτόν. Νίκος Παπαδόπουλος, τον θυμάσαι από τα 80's. Τον είχαμε μελετήσει τις προάλλες και λέγαμε... Ναι. Σε έχω επιθυμήσει, Νίκο Παπαδόπουλε. Ε, λοιπόν, παιδιά, το αστέρι, ο Ζεν Πρεμιέ της δεκαετίας του 80 και του 90, που το γνωρίσαμε από στη τη Λάμψη, η νεότερη γενιά, πρέπει να σας πω ότι έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη στη Ζνάτη Κουτσελίνη και είπε ότι είχε αναγκαστεί να μοιράζει Φέι Βολάν μέσα στο μαύρο μεσάνυχτα με το σκουφάκι για να μην τον αναγνωρίζουν. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό με έχει πραγματικά συγκλονίσει. Ξέρεις κάτι, είναι βρε παιδί μου πολύ δύσκολο να είσαι επώνυμος, να τελειώσει ο κύκλος ναι, της δουλειάς σου. Να... Δηλαδή εγώ και ο Φώτης δεν μας θέλουν άλλο πια τηλεόραση, δεν μας θέλει τηλεόραση. Είναι δύσκολο να βρεις μια δουλειά και να ανταπεξέλθεις, γιατί όλοι κάπως σε κοιτάνε. Δεν έχεις το ίδιο δικαίωμα να πας να γίνεις, ας πούμε, γκαρσόνι. Επειδή μου η Ελισάβετ Σπανού που πήγε, παράτησε το τραγούδι και πήγε να δουλέψει δημόσια σχέση. Κάπως γίνεται, υπάρχει ένας ρατσισμός μετά. Ναι, είσαι καλά, εννοείται. Και επίσης, παιδιά μου, επίσης πάρα πολύ συγκλονιστικό, είπα δύο φορές επίσης. Αλλά η Νάντια Μουρούζη που μένει μόνιμα πλέον στο Παρίσι και έχει παντρευτεί εκεί. Η Μουρούζη ήταν στον Μπατακλάν. Ναι, μας μιλάει και μας περιγράφει ότι μία ώρα ακριβώς πριν γίνει το μακελιό στο Παρίσι, ήταν στην περιοχή εκείνη. Μία ώρα. Α, στην περιοχή, όχι στο. Θέλετε να δείτε τι ακριβώς έγινε εκεί? Βεβαίως. Για πάμε. Α, όλα και όλα. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τον Γιάννη Πλωρινιώτη, εκτός του ότι είναι αχάριστος. Αφού σου λέει την πόρνη που το χώρασε το πρώτο του κοστούμι και το πρώτο του ζευγάρι παπούτσια, την έχει μέσα στην καρδιά του. Και αυτό το έκανα γιατί τότε που πρωτοβγήκα να τραγουδήσω, ναι, δεν είχα ρουχαλάκια. Και έτσι ερχόταν μια κυρία που δούλευε σε οίκο ανοχής. Mm-hmm. Και
Μου λέει, αγόρι μου, γιατί όλο με τα ίδια ρούχα. Λέω, δεν έχω λεφτά. Να κοίταξε, μου λέει, το νούμερο παπούτσια. Φορώ, κοίταξε τα παπούτσια μου που ήταν από κάτω, τρύπια και βέβαια, αλλά χαρτόνια. Μου λέει, τι νούμερο φοράς, αυτό. Την άλλη μέρα μου έφερε δύο παντελόνια, μπλουζίτσες, πουκαμισάκια και παπούτσια. Και την αγάπησα πολύ αυτή την κυρία, γιατί ήταν η πρώτη που μου έκανε δώρα και μου φέρθηκε καλά, ας πούμε. Και αισθάνεσαι την ανάγκη να το εκφράσεις. Ναι, μετά από χρόνια έμαθα ότι κάποιοι πήγαν να την κλέψουν και τη σκοτώσανε και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό έγραψα αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε αυτή τη γυναίκα που με βοήθησε, την Αμαρτωλή. Δεν ξέρω αν η Αφροδίτη Γραμμέλη έχει μέσα στην καρδιά της την Ελένη Μανεκάκη. Γιατί στη στήλη της στο Βήμα την έκανε με τα κρεμμυδάκια. Διαβάζω σχετικό απόσπασμα. Εδώ και χρόνια η συνταγή Μανεκάκη δεν αλλάζει. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να αλλάξει. Η Ελένη Μανεκάκη συνεχίζει να γοητεύει τα πλήθη της, ταΐζοντάς τα με στοιχεία της προσωπικής της ζωής σε μορφή μεζέ. Με μια μόνιμη χαρά και απώλεια επαφής με τη σκληρή πραγματικότητα. Σαν να μην συμβαίνει ό,τι συμβαίνει γύρω. Σαν να πιστεύει ότι όποιος παρακολουθεί έχει πορτοφόλι τόσο γεμάτο ώστε να αγοράζει γόβες 600 ευρώ που του παρουσιάζει και που συνήθως καταλήγουν στην ντουλάπα της ή στο καμαρίνι της. Σαν το μόνο που ενδιαφέρει τη μέση τηλεθεάτρια είναι το τι θα φορέσει και πώς θα μακιγιοριστεί. Οκ, μπορώ να βγάλω το καπέλο στον Νίκο Παπαδόπουλο που είπε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη ότι όταν είχε οικονομικό πρόβλημα φορούσε το σκουφάκι του για να μην τον αναγνωρίσουν και μοίραζε φυλάδια. Δανείζω τη φωνή μου σε διάφορες σειρές από ντοκιμαντέρ, διαφήμιση, μεταγλωτισμούς, κυρίως μεταγλωτισμούς. Έχω ένα θεατρικό εργαστήρι. Για το εργαστήρι έχω περάσει 2-3 νύχτες μοιράζοντας φριβολάν. Όταν τα μοιράζετε δεν θα σε γνώρισε κανένας να σας πει τι κάνετε. Όχι, γιατί δεν είναι κανένα τέτοιο. Ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει διανομή ήταν νύχτα. Ήταν νύχτα, ήταν χειμώνας, φοράω και τα σκουφάκια μου. Δεν με γνώρισε κανένας. Το κάνατε όμως. Μοιράσαμε δεν έχετε 5-6. Πρόβλημα το λέτε. Δηλαδή, καθόλου πρόβλημα. Εσείς γνωρίζατε ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής έχει καθίσει 79 φορές στο εντόλο του κατηγορουμένου και έχει κατηγορηθεί μάλιστα και με τον νόμο 4.000 περί του υποϊσμού. Τότε διωχτήκαμε τρεις τυφλοί με τον νόμο 4.000 περί του υποϊσμού. Δεν διωχτήκαμε όμως μόνο από αυτό. 79 φορές καθίσαμε στο εντόλο του κατηγορουμένου. Ο αγώνας εκείνος που διεκδικούσε μόρφωση, ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά. Ήταν ένας αγώνας πραγματικά αξιών. Η Ναντιά Μουρούζη, όπως διαβάσαμε στο Μέρι Μέρι, παντρεύτηκε στο Παρίσι και μένει μόνιμα εκεί με τον σύζυγό της. Η ηθοποιός μας σόκαρε όταν εκμυστηρεύτηκε σε συνέντευξή της ότι μία ώρα πριν το μοιραίο χτύπημα ήταν στην περιοχή που βρίσκεται το Μπατακλάν. Μια-δύο ώρες πριν από το Μακελιό, βρίσκομαι 50 μέτρα απέναντι από το Μπατακλάν στα εγγένεια μιας έκθεσης ζωγραφικής. 8 και κάτι θα ήταν όταν ξεκίνησα με τα πόδια να γυρίσω στο σπίτι. Καθοδόν, κάθισα στην ταράτσα ενός καφέ που ήταν γεμάτη. Θα ήταν περίπου 11 όταν σηκώθηκα σιγά-σιγά και γύρισα σπίτι, περνώντας τον ήσυχο Σικουάνα. Την ώρα που έμπαινα στο σπίτι, χτυπούσε μανιασμένα το τηλέφωνο. Ήταν ο μπαμπάς μου από την Αθήνα, ανήσυχος, που πρώτος μου μίλησε για το Μακελιό. Μα άκου, παιδιά! Ναι. Να είσαι μια ώρα εκεί, δηλαδή. Και πω. Γιατί είναι ένα μέρος το οποίο έχει πάρα πολύ κίνηση. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω πώς είναι. Έχει κίνηση, έχει ωραία καφέ, έχει αυτό. Η περιοχή πάρα πολύ ωραία είναι. Φαντάζεσαι να μείνει άλλη μια ώρα εκεί. Εντάξει, παιδιά. Έλα, σταματήστε. Σε μένα, ελάτε σε μένα. Γιατί έχουμε να κόψουμε και να ανάψουμε καιρό. Και νομίζω έτσι και έχει και αυτή τη ζέστη. Δεν θέλεις λίγο έτσι να ζέστη. Τι εννοείτε, παιδιά, έξω ήσασταν. Εσύ ήσουν έξω. Εμείς ήμασταν έξω. Είμαστε έξω. Παιδιά, έβγαλε ήλιο. Έχω κλείσει 42 κάτι. Όπα, έβγαλε ήλιο. Συγγνώμη, παιδιά, έχω κάψεις. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, να ζούμε λίγο για να μην μιλήσουμε για τις κάψεις. Είναι 9 βαθμούς. Αποκλείεται. Παιδιά, εγώ χθες το βράδυ γύρναμε το θερμόμετρο του κρύου, το είχε 9. Γιατί πόσο νόμιζες ότι το βράδυ. Να, όταν το πρωί έχει 15, πόσο να έχει το βράδυ, είναι για 18. 9 έχει χθες το βράδυ, είναι όντως. Λοιπόν, για λέγε. Λοιπόν, ας δούμε εδώ την πρώτη. Δώσε. Παψιφά και τη ζέστη και το κρύο και τα πάντα όλα και φοράει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι λες καλέ. Πλάκα μου κάνω. Τρελαίνομαι. Ξέρω και τι εταιρεία. Κι εγώ τρελαίνομαι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει το από πάνω. Γιατί το από κάτω σου αρέσει. Αρέσει πάρα πολύ ωραίο. Ο γκέι σταυροφόρος. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ο γκέι σταυροφόρος.
σαν αυτούς με τις πανοπλίες που πηγαίνουν για τον Τίμιο Σταυρό. Όχι, 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 είναι, Αν φόραγε κάτι άλλο, ήταν τιμένη πιοντίτα, βοντίζ, αν είχε άλλο στυλ από πάνω, πολύ σικάτο, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το άσπρο... Γι' αυτό λέμε τώρα, ότι ούτε αυτό μας αρέσει γιατί είναι λάθος δεμένο, ούτε το πάνω μας αρέσει. Θα μας εξηγήσετε λίγο εμείς που δεν ξέρουμε πώς φοριέται αυτή η μπότα με τον Δεν έχω ιδέα, αγάπη μου, είναι πέντε από πίσω και τις φύγουν. Αυτό είναι πιο δύσκολο από εκείνα με τα χρώματα που κάνουν κάτι έτσι σαν τρία δευτερόλεπτα. Ενώ παίζουν μια μπάλα με τη μύτη τους. Δεν γίνεται να το Ένα λεπτό, παιδιά. Είναι ωραίο. Καταρχήν, με συγχωρείς, τι ένα λεπτό, παιδιά. Ποιον ρωτάει εμένα. Ωραία, ρώτα εσένα, εσένα ρωτάει ποια είναι η κυρία. Όχι αν είναι ωραίο. Σας ευχαριστώ, δεν ευχαριστώ, σας αφήνω έτσι να συμμαρίζετε. Σας δίνω επιλογές. Αλλά όχι αυτό. Το ξέρω. Ψηλό το τόσο. Είναι της μόδας, αλλά όχι αυτό με αυτό. Όχι με το άσπρο, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, καταλήξαμε και έχει Ζέτα Θεοδωροπούλου, Μαρία Ματσούκα, Όλγα Φαρμάκη, Σάσα Μπάστα. Τέλεια, τέλεια όλα, πολύ ωραία. Εντάξει, καταλαβαίνω ποια είναι, την οποία την αγαπώ. Από πού το καταλαβαίνεις? Μόνο μία θα μπορούσε, παιδιά. Είναι μάνα. Να τη ζήσει. Είναι η αγαπημένη μας παλιά Κουνέλα. Τώρα Μανούλα η Ζέτα. Ζετουλά, μαγιά. Άλλος άνθρωπος. Καλέ, ίδιο πίσω είναι το κάγκελο. Α, πού το βρήκε. Ίδιο με την πότα. Τη είπε, θα σου πάρω αυτές, αλλά θα πας να ποζάρεις τα κάγκελα. Τι έφτιαξε τη μουρή. Όχι καλέ, απλά έχει βάλει το μαλλί μαύρο. Για είναι πολύ ακριβές μπότες και κάτι έχει και γενέθλια. Έχει βγει για τα γενέθλιά της έξω. Να ζήσει. Και είναι δώρο είναι η μπότες. Είναι πολύ ερωτευμένη, παιδιά, δεν είχαμε κάνει θέμα τον ερωτά της που ανεβάζει πόσο ευτυχισμένη. Μην κουνιέστε άλλο γιατί... και το μωράκι, σαράντησε και όλα, θα πήγαινε και στον κόλτεν. Όχι και τον άντρα της που γράφει ευλογημένος, να σε πούμε τόσο ερωτευμένη. Τέτοια εξομολόγηση δεν έχω ξαναδεί στο Αχ, να είναι καλά το κορίτσι μας και σε εμάς τα ίδια. Έρωτα, έλα, άλλο. Λοιπόν, για να δούμε και το επόμενο. Οχο, οχο, οχο. Γιατί έχει κάνει την κοπλάση. Έλα, βρε Πόντι, τι γιατί. Είναι δυνατόν να έχεις βάλει την πότα πάνω από το τζιν και από πάνω το χαχόλικο το... Το πουλόβερ μου αρέσει πολύ. Μόνο και το τζιν μου αρέσει πολύ. Εγώ νομίζω το καβαλίσει τον τάβρο σε λίγο. Ναι, η οποία είναι και over the knee. Ενώ αν ήταν στο από κάτω θα είχε μια οικονομία εντυπώσεων. Μα δεν υπάρχει καμία οικονομία εδώ. Όχι, εδώ είναι σπατάλη εικόνα. Σπατάλη, κοπέλια, κουράστηκαν τα μάτια μου. Σου λέω, τον τάβρο σκέφτομαι. Να τον έχει ανέβει πάνω και να τα δίνει όλα. Και έχει Σταματίνα Τσιμψιλή, Ολυμπία Χοψονίδου, Τατιάνα Στεφανίδου, Αντωνία Καλυμούκου. Ολυμπία Χοψονίδου δίνεται πάρα πολύ σενά. Όποτε την βρίσκω, όποτε την εντοπίζω ενώ. Στα... Σε φωτογραφίες. Είναι πάρα πολύ σεμνή και ήσυχη και αθόρυβη κοπέλα. Αυτό δεν είναι σεμνό. Αυτό δεν είναι σεμνό, άρα δεν είναι η Ολυμπία, αυτό λέω. Oh. Η Ολυμπία. Η Τατιάνα Στεφανίδου έχει τελείως δεν θα φορούσε αυτή την πότα με τα κρόσια ίσα με εδώ. Καλέ, δεν φώναζε Βαγγελάτος. Όχι μόνο, δεν έχει αυτό το στυλ, είναι πιο... Τώρα είμαι ανάμεσα στη Σταματίνα και την Αντωνία. Επέστοτε. Έμα, δεν έχω καταλήξει. Έμα. Ούτε σπίτι να αγόραζες. Μια ανάσα. Συγχάρεσεις. Γιατί. Γεια σας, θέλω να τελειώνω να πω. Άμα είναι να φεύγω. Είμαι περίεργη, παιδί μου, με έχεις αυτό. Θέλω να το βρεις. Τέσσερα. Λάθος. Το ήξερα. Είναι η Τατιάνα. Κλάψτε. Πω, πω. Άρπατε. Σε γέλασε, κλάψτε όλοι μαζί τώρα. Αχ, το ευχαριστήθηκα. Πόσο λίγο την ξέρεις. Άρνηψη το έφανα. Τέλειο! Πότι! Έλα! Λοιπόν, έλα να απαντήσω εγώ. Η Τάτι. Θα είχε βγει το προηγούμενο βράδυ, θα είχε κάνει ποτό παραπάνω. Και το πρωί ήταν όπω να ήταν. Είδα τα πόδια τη, ωραία ήταν. Τι είδε το καλτσόν πάλι που γυαλίζει και το. Στοπ! Ναι. Στοπ! Δεν θέλω. Ακούστε, αυτό το από πάνω δεν καταλαβαίνω τι είναι. Είναι ένα κοντό. Κοίταξε, αυτό από μόνο του που είναι χρυσό, εμένα μου αρέσει. Από γιατί σ' αρέσει, του. Περίμενα. Όταν φορά ένα χρυσό τόσο πολύ στραφταλιζέ, όχι, το δεν μόνο... το βάζει τόσο κοντό. Συμφωνώ, καλέ, είσαι το. Εντάξει, ναι. Καλή, παιδιά, γιατί στηρίζουνε. Είσαστε καλά, παιδιά. Είχετε ορμόνε, κάτι παράνομο. Κάτι γίνεται γι' αυτό και η έξαψη, μάλλον. Ναι, λοιπόν, να προσέχετε. Θέλω να πω ότι αυτή η καλή κυρία. Έχει ωραία πόδια. Έχει πολύ ωραία πόδια και καλά κάνει και φοράει και ένα χρυσό από πάνω. Δεν το καταλαβαίνετε όπω το βλέπω στη φωτογραφία, αλλά μια χαρά. Το είναι και μια φόμαυρη γούνα από πάνω. Αλήθεια και γούνα από πάνω. Αλλά είναι φόμαυρη. Είναι δύσκολο. Το καλσόν είναι, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι αυτό το καλσόν που γυαλίζει που δεν μην πρέπει. Μην φοράτε καλσόν που γυαλίζουν, απλά φοράτε καλσόν που δεν φαίνονται. Να σα πω ένα κόμμα. Γιατί να φοράνε καλσόν και να μην είναι γυμνά τα πόδια. Γιατί μια γυναίκα μπορεί να μην θέλει να είναι γυμνά τα πόδια, γιατί να νιώθει ότι κρυώνει ή να νιώθει ανασφάλεια ότι μπορεί να έχει ζέστη. Ένα λεπτό. Άμα φοράτε καλσόν, ζεσταίνεστε. Εγώ δεν μπορώ να νευριάζω, δεν φοράω καλσόν. Εγώ θα σα παθαίνω, θα γουρίζομαι και αρχίζω και θέλω να το βγάλω, να το σκίσω, να το πετάξω. Ωραία, να μην φοράτε.
Γιατί πιο ωραίο είναι ένα πόδι το οποίο είναι. Μα εμένα έχει κρύο όμω και θε να βάλει φόρμα. Όχι μόνο κρύο. Μπορεί κάποια να νιώθει ότι έχει κοκκινίδε στα πόδια, ότι έχει κυταρίτιδο, ότι κάτι έχει. Βάζει ένα καλσόν και έτσι το κρατάει το μπουκάλι. Καλά, τουλάχιστον να μην είναι ένα καλσόν το οποίο γυαλίζει και είναι έτσι αυτό το αποτέλεσμα το. Τέλο πάντων, ποια είναι η κοπελιά. Δεν με αφήσατε να το πω. Άσε με να το πω, μωρέ. Πε το. Νικόλα. Θα γιαουρίσει για πε. Ότι είναι το δικτυωτό είναι ωραίο καλσόν αυτό με τι μεγάλε τρύπε το μπεζ. Περίμενε. Με αυτό το φόρεμα να φόρεγε και 2-8 μπεζ. Το δικτυωτό το μπεζ δεν φαίνεται. Είναι ματ, είναι σαν το πόδι, είναι καλύτερο από όλα τα άλλα καλσόν. Λοιπόν, καταγγέλλω ότι αν φορούσε δικτυωτό μπεζ με αυτό το φόρεμα τώρα θα είχαμε πέσει όλοι να τη φάμε. Δεν θα το βλέπε. Και δεν δει... φαίνεται, δεν φαίνεται. Κάτι φαίνεται. Ρίση, αυτό το καλσόν το φωνάνε στο θέατρο για να φαίνεται γυμνό το πόδι. Τι λε τώρα, τι σοφία σήμερα δεν είναι. Αλήθεια, αλήθεια, έχω δει πολλέ φορέ. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν σπαταλώ συμβουλέ. Δίνω επιλογέ. Μαριάννα Ντούβλη, Τέτα Καμπουρέλη, Στέλλα Μπεζαντάκου, Σόφη Πασκάλη. Εντάξει, με δουλεύετε. Σιγά μην έχει ντούβλη αυτά τα πόδια, εντάξει. Βοηθάτε, δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί καλέ, τι γιατί ντούβλη, είναι ντούβλη, πώ έχει μάκρυνε, τραβάγανε. Να μέτρε το μαλλί καφέ, έτσι μάκρυνε το πόδι. Σταματήστε να φωνάζετε όλοι μαζί, παιδιά, έχετε τρελαθεί. Ναι, λίγο. Κάτι, σταμάτα τον καφέ, σταμάτα τον. Αλήθεια. Λοιπόν, θα πω τη Σόφη Πασκάλη. Σόφη Πασκάλη, κοντίνα, θέλω να πω. Πάει η Στέλλα, λίγο η Ρούμπα. Ο άντρα τη. Α, μου τι, ο θειό. Για φέρει την εδώ. Όχι, παιδιά, είναι πολύ ευτυχισμένη. Είναι ο στροφό. Το ξέρει, το πε ένα. Άμα κλείσει πόρτα. Βεβαίω και το έχω μάθει από πηγή. Πάντω έχει λίγο φούσκο μαγουλίλιτσε. Γιατί είναι παλιά ήταν. Καλά κάνει. Πιο λίγο ήταν. Τώρα φαίνεται. Ή ελληνικό είναι αυτό. Είναι από τα δύο. Μια χαρά είναι. Για δε φωτάκο μου. Τι είναι αυτό. Ναι, είναι. Ο πλάτη πόδαρο. Πώ τον λένε αυτόν. Στην Αμερική. Τον Bigfoot. Λοιπόν. Το θέλω να συζητήσουμε για αυτό το παππούτσι. Το οποίο η φτέρνα είναι έξω, έτσι. Το βλέπεις. Ναι, η φτέρνα είναι έξω. Έχω δει και πέντε. Πολύ προχώ. Α, παιδιά, είναι έχω δει και πέντε λομπότα. Τι έχει δει, παιδί λομπότα. Μπότα. Ναι. Γουνά. Όχι, παιδί λομπότα. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι ωραίο. Έτσι. Όμως αναγνωρίζω κάτι περίεργο το οποίο είναι προχωρημένο. Ναι. Γιατί και η τσάντα που κρατάει είναι σαν SSR, το παντελόνι είναι. Ναι, είναι σαν μιούλε. Επάνω το μπουφάν μου φαίνεται εξαιρετικό. Τραγίσιο. Ναι. Και εμένα μου αρέσει το παλτό. Έτσι. Και να σας πω για να ξέρετε, είναι πολύ της μόδας τα γούνα. Φυσικά. Αυτό είναι παντόφλα. Πολύ ωραία, παιδιά. Είναι μερικά πάρα πολύ ωραία. Έχω κάτι παντόφλες, έτσι φορέσω αύριο. Ναι, και εγώ κάτι φλαμίγκο παντόφλα μπορώ να βάλω εδώ. Μπορώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι ξένη μου φαίνεται. Ναι, είναι ξένη, είναι ξένη. Και έχεις Rihanna, Miley Cyrus, Cara Delevingne, Jennifer Lawrence. Δεν ξέρω ποια είναι. Όλες θα μπορούσαν. Όλες θα μπορούσαν, ναι. Λοιπόν, να πω την Cara Delevingne. Όχι, είναι η Rihanna. Μου τρομένει αυτά, γιατί την είχες πει παλιοκόριτσο τις προάλλες. Είναι παλιοκόριτσο. Σε κακοφάνη. Ναι. Μάλιστα, δεν πήρα τίποτα, έτσι. Εγώ έχω κάτι. Δεν είναι στο πηλίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, θέλω να σας πω ότι πάμε για όλη την οικογένεια, για όλη την οικογένεια, 90-11-51-51-51, ένας θα κερδίσει 1-2 γυναικεία παπούτσια. Έχουμε μία τσάντα γυναικεία και έχουμε 1-2-3 ανδρικά και 2 παιδικά. Τα βλέπετε. Ναι. Είναι όλα επώνυμες μάρκες από το Σαγιάκο, σαγιάκος.gr. Μπορείτε να ακολουθήσετε το Σαγιάκο στο Facebook, Instagram κτλ. Και να ενημερωθείτε για συλλογές και events και προσωπικές ενέργειες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Μαρία, δείξε. Τι να δείξω, έχω το δέντρο που από κάτω έχουμε τα δώρα. Αυτή την υπέροχη τσάντα, παιδιά, εγώ την έχω ερωτευτεί αυτή την τσάντα, έτσι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτά τα παπούτσια που φοριούνται όλες τις ώρες και τα ανδρικά και τα παιδικά και τις κλασικές τις μποτούλες, οι οποίες είναι και ανδρικές, έτσι. Άμα έχει μεγάλο νούμερο, ας τις πάρει και τα γόρι. Ό,τι πειράζει. Νούμερο θέλετε, ζητάτε, έτσι. Αυτά όλα με ένα τηλεφώνημα 9011-51-51-51. Ωραία. Λοιπόν, και σήμερα μετά τις διαφημίσεις, έχουμε να σας πούμε ποια γνωστή προσωπικότητα από το περιβάλλον του Μπίλιμπο δήλωσε ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να την καλέσει κάποιος σε φαγητό στο σπίτι του γιατί φοβόταν μην του κολλήσει. Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε και ρεπορτάζ. Ποιος αμετανόητος Εργένης όταν βάπτιζε το παιδί του είχε τις βέρες στην τσέπη του για να παντρευτεί την αγαπημένη του, αλλά την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Ναι, το ξέρω. Τι ωραίο. Τι εννοείται. Τι ωραίο. Το ξέρουμε. Το ωραίο δεν καταλαβαίνω. Ωραίο, συγκινητικό. Πού σκέφτηκε να την παντρευτεί. Σαν να βλέπει το μετάνιωσε, παιδιά, τελευταία στιγμή. Μπρε, είναι σαν ρομαντική κομεντή, δεν ξέρετε εσείς. Το μετάνιωσε. Ποιον πρωτάβλησε την πρωταγωνιστή του μισού, ήταν άσχημα ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, επειδή χρωστούσε λεφτά στον κολλητό του και στα γυρίσματα δεν του έλεγε ούτε καλημέρα. Αμάντια, για να βάλει αυτόν
έβαλε και μια ιστορία του χώρου, έγινε μια τυρόπιτα. Χωρίς θέμα. Κι όμως δεν το έχει κάνει. Έχει εξάψει το κορίτσι. Δεν μ' αρέσει, παιδιά. Σε ποιον αρέσει και τον βάζουμε συνέχεια. Ούτε εμένα μου αρέσει. Αφού το έχει παραδεχτεί ότι σου αρέσει. Όχι, ο Τέιτουμ καλά. Ποια γνωστή ηθοποιό. Ησυχία, ποια γνωστή ηθοποιό. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων χτύπησε άσχημα το κεφάλι τη και έπρεπε διάσηση. Όχι, πήγε να πεθάνει καλέ, χειρότερο. Αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στις διαφημίσεις. Την αγάπη. Μαζί πάνω στη γη, σαν δυο θεοί ερωτικοί. Τι ωραία! Τι έχεις πάθει! Κατά πως το κορίτσι σου, ότι έχεις φυσικά. Ψεσόμως όμως διατηγώνει. Το δέντρο τον εμπνέει, ε! Αχ, δέντρο σε θέλει ο Ανέστης, την έβαψες. Ένας άλλος που τον είναι. Λοιπόν, πάμε δεύτερο γύρο, παρακαλώ. Έλα, παιδιά μου, έλα, αγοράκι. Πού, καιρό είχα να το πτήσω. Πού. Έλα, γούρι και καλό μήνα κιόλας. Να είναι τυχερό, καλό μήνα, όντως. Λοιπόν, έχω ένα 2-0. Μαρία μου, μπορεί να γίνει εύκολα 3-0, αν διαλέξει την κατάλληλη κατηγορία. Ζαρωμένο. Έλα, vintage, ίδρυγκα, σεξ, τι απ' όλα θέλεις. Του τη φρούτη. Τώρα να σου πω, εγώ είμαι πάντα η ίδρυγκα ή σεξ, αλλά τελικά που καταλήγεις. Ίδρυγκα να πάρω. Ίδρυγκα. Έμαθα την ίδρυγκα, θα έρθει σε μένα. Για πες, έχεις ίδρυγκα εσύ. Έχω ίδρυγκα και έχω την ίδρυγκα που είπε στην Αντιγόνη ότι την έβαλε και δεν την έβαλε Αντιγόνη. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι πολύ καλή σήμερα. Καλώς τον, πάρε το κουδάκι σου. Μαρία μου, σου διαβάζω την ερώτηση. Ποιον συμπροταγωνιστή του μισούσε θανάσιμα ο Channing Tatum επειδή χρωστούσε λεφτά στον κολλητό του και στα γυρίσματα δεν του έλεγε ούτε καλημέρα. Γαϊδούρια. Λοιπόν. Είδες όμως υπερασπίστηκε ο Tatum τον φίλο του. Χρωστά στο φίλο μου, δεν σου μιλάω. Έτσι. Έτσι να, πρέπει. Έλα. Θα μπορούσε να το λύσει και με έναν άλλον τρόπο, πιο ανθρώπινο. Όχι να μην του λέει καλημέρα, ξέρω εγώ, όποιοι συνεργάζονται. Αλλά τέλος πάντων. Στο νούμερο ένα. Έλα, καλέ να το δούμε, που ξέρει και τι γίνεται. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Σε έχω τον Μάρκ Ράφαλο, ο οποίο. Ποιο είναι ο Μάρκο Ράφαλο. Ο Μάρκο Ράφαλο. Σ' αρέσει. Ο Χάλ. Έλα, το ξέρω. Καλά, ξεχνάω. Είμαι ενθουσιώδη. Μην νομίζει. Τη μια μ' αρέσει. Και με την Τζούλια Ρόμπερτ δεν ήταν παλιά. Ωραίο άντρα είναι. Ο Μάρκο Ράφαλο. Ο Μάρκο Ράφαλο δεν ήταν παλιά. Είπε, ήταν μαζί, ήταν μαζί. Κάτι θυμάμαι. Έλα, έλα. Λοιπόν, έπαιζε πάντω με τον Τζένινγκ Τέιτουμ. Δεν ξέρω τώρα με την Τζούλια Ρόμπερτ. Ο Μάρκο Ράφαλο. Το 2014 στην ταινία Fox Catcher. Λε εκεί πέρα να μην. Δεν ξέρω αν την έχει. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Αλλά. Τέλος πάντων, την έχεις δει. Όχι, αλλά. Στο νούμερο 2 σου έχω τον Άλεξ Πέτιπερ. Ο Άλεξ Πέτιπερ ήταν ο συμπροταγωνιστής του στην πρώτη ταινία Magic Mike που είχε βγει το 12 νομίζω. Αυτό είναι μια ταινία. Τι είναι Magic Knife. Magic Mike. Magic Mike. Τι είναι Magic Mike. Είναι strippers. Του έχω κάνει συνέντευξη. Συγγνώμη, του είπε περίεργο. Είναι περίεργε αυτοί που λέγονται Magic. Όχι περίεργο. Και γδύνονται και δεν θυμάμαι. Πάω ήρω. Ναι, ναι, ναι. Στο νούμερο 3 σου έχω τον Τζον Μαγκανέλο, ο οποίο είναι ο δικό μου έρωτα. Το έχουμε πει με τον Μαγκανέλο. Ναι, σε όλε τι άλλε ο Μαγκανέλο. Παντρεύτηκε και πρόσφατα τη Σοφία τη Βεργάρα. Ξέρουμε. Και παίζαν μαζί στο Magic. Τη Σοφία μας, τη Βεργάρα. Το κορίτσι μας. Το κορίτσι το πήρε. Και παίζαν μαζί στο Magic Mike. Μέχρι και Άννα Μαρία το θέλει το κορίτσι. Ναι, 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 πάρα πολύ. Περισσότερο από αυτόν. Φτάνει, μαζέψε. Ανώμαλε. Παίζαν μαζί στην ταινία Magic Mike, τη δεύτερη που βγήκε, το XXL. Φυσικά και θα πει στο XXL. Αφού και να καταλάβει, XXL, Μαρία σου λέει. Και στο 4 το Jamie Foxx, ο οποίο ήταν συμπροταγωνιστή. Δεν μπορώ να πω το σίγμα σήμερα. Συμπροταγωνιστή του στην ταινία Λευκό 20 πτώση του 2013. Αχ, δεν θέλω να με ποιον τα είχε κάνει λίγο. Τα τσούγκρισε. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Θα πω κάτι στην τύχη. Για βάλτε μου τα ονόματα. Το πρώτο δεν το ξέρω, δεν θα ασχοληθώ. Το δεύτερο δεν το ξέρω. Δεν του ξέρω. Το πω τι.
τι με έπνεε. Το Μαγιανιέλο μπορεί να έχει έναν ανταγωνισμό γιατί είναι ωραίος και να μην τον γουστάρει που είναι ωραίος, γιατί μπορεί να λένε ότι οι γυναίκες είναι ανταγωνιστικές, αλλά και οι άντρες δεν πάνε πίσω από το 3. I'm there. Okay, Maria. I'm there. Το μάτι μου το πες πάλι και μια νοπιός θα σου βάλει. Το μάτι μου το πες πάλι και μια νοπιός θα σου βάλει. Να πω κάτι, δεν είναι σχιζοφρένεια, το που μιλάμε και ποιος να το βρίσκει. Ναι, 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 ναι. Το μάτι μου το πες. Και μετά αρχίζουμε πάλι. Τι που λέτε. Εγώ αυτό το... Σε ένα τρελό δέντρο πηγαίνω έρχεται. Εγώ το έχω πάει μετά από τη σερτάπ. Λοιπόν, πείτε μας την ιστορία. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα. Δεν θέλει η Μαρία να ακούσει. Sorry. Λοιπόν, ο Άλεξ Φέτιβερ ήταν ο συμπροταγωνιστής στο Magic Mike και είχαν διαφωνία γιατί έμενε στο σπίτι του ενός φίλου του Τέιτουμ, του, δεν του πλήρωσε το ενίκιο και τελικά δεν του έδωσε ποτέ το ενίκιο. Και αυτό, ο Τέιτουμ είχε πάει εκεί και του είχε πει να το πληρώσει με πολύ άσχημα λόγια. Αυτό στατίστηκε επειδή του μίλησε με πολύ άσχημα λόγια και έτσι κάνανε. Εγώ με τον Τέιτουμ είμαι. Μπράβο σου. Λοιπόν, και εγώ με τον ιδιοκτήτη, γιατί πληρώνει ένθια. Και τον έχω βάλει από κοντά τον Μικρούλη, αυτό τον Ξανθό. Ναι. Ο οποίος όντως έχει ένα περίεργο τουπέ όταν τον γνωρίζεις από κοντά. Και τον είχα γνωρίσει και μικρό όταν ήταν 16-17 ακόμα. Και δαγκώνει όπως είδες. Αλλά είχε ένα... Και το λέει αυτός ότι και καλά είναι ντροπαλός. Εμένα μου φάνηκε... Όχι, ίσα είχε πει ότι, ότι τώρα έχει αρχίσει και οριμάζει και ότι ήταν πάρα πολύ αντίθασο παιδί. Γι' αυτό και έκανε αυτή τη συνέντευξη και είπε και για τον Τέιτουμ και για τον Τσίσκο. Σας έχω όμως μια φανταστική παροδία της Αντέλ, γιατί έχουμε κολλήσει με το Hello. Το ξέρω ότι αγαπήσατε πάρα πολύ τη Miss Piggy. Εγώ λατρεύω αυτή και είπα να σας τη δείξω. Βεβαίως. Και μια τραγουδίστρια από την οποία η Αντέλ εμπνεύστηκε ένα τραγούδι της στον καινούριο δίσκο. Και σας έχω και μια πάρα πολύ ρομαντική πρόταση γάμου. Άλεξ Πέτιφερ και Τσάνινγκ Τάτουμ. Μπορεί αυτά τα δύο αγόρια να συμπροταγωνιστούσαν στην ταινία Magic Mike, αλλά καθώς φαίνεται, με το που έσβηναν τα φώτα, μάλωναν με τα χειρότερα λόγια. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως αποκάλυψε ο Άλεξ, χρωστούσε νίκη σε έναν φίλο του Τσάνινγκ και ο Τσάνινγκ δεν τα σηκώνει αυτά. Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, ο Τσάνινγκ δεν τα συγχωρεί. Και μιλούσε στον Άλεξ μόνο όταν γυρνούσαν κάποια σκηνή. Ειρήνη, βρε αγόρια. Hello. It's me. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το Hello της Αντέλ της φίλης μας είναι το πρώτο τραγούδι στον κόσμο με 1 εκατομμύριο downloads την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Και μπορεί να μας έχει κολλήσει το μυαλό σε σημείο ενοχλητικό, αλλά και η παροδία του είναι απλά απολαυστική. Let's try this one. Speak into the cup. Man, technology sucks. Hello. I'll just call you outside. Here's a phone I haven't tried. Hello. Okay, now I hear you clearly. I'm a chucky to phone. Your voice sounds so delicious and full of potassium. Θα μείνω στην Αντέλ, η οποία αποκάλυψε πως μία από τις καινούργιες της επιτυχίες, το Send My Love, το εμπνεύστηκε από ένα τραγούδι της Taylor Swift. Ήμουν στη Νέα Υόρκη όταν μπήκε στο ράδιο το τραγούδι Trouble. Ήξερα πως το τραγουδάει η Taylor Swift, αλλά δεν ήξερα ποιος έβγαλε αυτή την πλευρά της. Ρώτησα και έμαθα ότι ήταν ο Max Martin. Δεν τον ήξερα, αλλά όταν τον γκούγκλαρα, είδα πως είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες. Ζήτησα να συναντηθούμε. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το Send My Love. Τελικά και το πρότυπο Adele έχει τα δικά του πρότυπα. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ την πρόταση γάμου τη θεωρώ σημαντικότερη από τον ίδιο το γάμο. Τελευταία βλέπουμε πολλές πρωτότυπες ιδέες, αλλά νικητής για φέτος είναι σίγουρα ο Ντίν που έκανε πρόταση στη Τζένιφερ με τον εξής τρόπο. Έβγαζε επί ένα χρόνο τον εαυτό του βίντεο κάθε μέρα να την ρωτάει αν θέλει να γίνει η γυναίκα του και μετά το πέρας των 365 ημερών της έδειξε το βίντεο. Δεν το βρίσκω και εύκολο να αρνηθείς μετά από τόση προσπάθεια. Μετά το musical Naked Boys Singing, τα νερά έρχεται να ταράξει η νέα τάση σε Λονδίνο και Βερολίνο, Naked Boys Reading. Τι είναι? Γυμνά αγόρια απαγγέλουν για σένα κείμενα μεγάλης λογοτεχνικής αξίας. Ξεκίνησε από ένα μικρό κλαμπ στο Λονδίνο και πλέον καθιερώθηκε ως μηνιαίο event. Άντε βρε και στα δικά μας τα εγχώρια. Τέλειο, μπράβο σου. Και εγώ που πάω σε
σε κάτι φοιτητικές βραδιές ξεροσφύρι. Να διαβάζει ποιήση γυμνός είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου... Δύσκολο είναι για τους άλλους να το παρακολουθήσουν. Ναι, ή μπορεί και να δημιουργήσει μεγάλη ένταση μέσα στην ατμόσφαιρα και να μπορείς να παρακολουθήσει το ποίημα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τι λες, μπορεί πότε. Επίσης, εσύ ο ίδιος να παρασυρθείς από κάτι που διαβάζεις. Ο Χριστός, μπορεί από λοιπόν, να σα πω, θέλετε να έρθετε σε μένα να μιλήσουμε για αυτή τη σημερινή ημέρα που είναι η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS και έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία έτσι από αυτά που άκουσα δεν ήταν και πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο Μάκης Τσέλιος και έδωσε μια συνέντευξη, ο οποίος ήταν ο συνεργάτης του Billy Bo, του μεγάλου σχεδιαστή που έφυγε από τον ιό του AIDS στη δεκαετία του 80 και έκανε μια δήλωση η οποία εμένα προσωπικά λίγο με σόκαρε, θα σας την πω. Είπε ότι πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να τον καλέσει κάποιος για φαγητό στο σπίτι του, γιατί τότε βεβαίως εκείνη τη δεκαετία ήξεραν πάρα πολύ λίγα πράγματα για αυτόν τον ιό, δεν γνώριζαν πώς μεταδίδεται, πίστευαν τα χειρότερα. Βέβαια. Ναι, πίστευαν πρώτα απ' όλα. Και ορισμένοι είναι που πιστεύουν και τώρα. Και μάλιστα και τώρα. Ο Μιχελογιαννάκης είχε πει ότι στη θεία λειτουργία δεν κολλάς AIDS γιατί το θείο παρεμβαίνει και δεν κολλάς AIDS. Δηλαδή, όταν το λέει αυτή τη σημερινή εποχή. Είναι και γιατρός. Ένας γιατρός, ο οποίος βρίσκεται στα κοινά, είναι για κλάματα. Και ο γιατρός και αυτοί που τον ακούνε. Ακριβώς. Συμφωνώ έτσι. Μαζί σου 100%. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η ιστορία και η επιστήμη έχει αποδείξει το αντίθετο. Ακριβώς. Διότι δεν μεταδίδεται με αυτούς τους τρόπους και φυσικά το AIDS για το λόγο του ότι μπόρεσαν και επικοινωνήθηκαν πολύ γρήγορα πράγματα από ομάδες οι οποίοι ήταν πολύ οργανωμένες, μπόρεσε αυτή τη στιγμή αυτός ο ιός να μπορεί να ελέγχεται και να μην έχει τα θύματα τα οποία είχε ακριβώς, τότε. Ακριβώς, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να είσαι φορέας του HIV και τελείως διαφορετικό να νοσείς από AIDS. Ο φόβος όμως έχετε εσείς φίλους γνωστούς οι οποίοι είναι στο κοντινό σας περιβάλλον, οι οποίοι είναι φορείς. Εγώ έχω πολύ, στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουν. Μακάρι να μην έχουν οι άνθρωποι. Παιδιά, αλλά αν πάει είναι κάποιος... ποσοστά τα οποία είναι και λογικό να έχεις μέσα σε ένα περιβάλλον. Ναι, θέλω τέτοιο. Να πω ότι κάποτε ήταν σε μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων με συγκεκριμένη ερωτική επιλογή. Από ένα σημείο και μετά έχει ξεφύγει και αν δεις στα σαλόνια των γιατρών που δέχονται. Βλέπεις γυναίκες με οικογένειες. Πού μπορεί ο άντρας κάποια στιγμή κάπως να το έχει από. Το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ναι. Είναι μια ασθένεια η οποία. Το θέμα για είναι να μιλήσουμε λίγο. Αλλά βέβαια είναι το θέμα να πούμε ότι είναι ελεγχόμενοι πλέον. Κατάλαβες. Είναι, αλλά. Λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν, για αυτή τη δήλωση του Μάκη Τσέλιου, κάναμε στο Μέρι Μέρι ένα λαϊκό δικαστήριο και ρωτήσαμε τον κόσμο. Είμαι πολύ περίεργη, δεν πήγα να δω. Αν θα έκαναν παρέα με κάποιον που είναι θετικό στο HIV. Αχ, τι ωραία, βρε κορίτσια. Και έχουμε 88, ναι, τις 100 και 13%. Και αγόρια, επειδή θεωρώ ότι πιο πολλά κορίτσια μπαίνουν στο Μέρι-Μέρι, αλλά πραγματικά όταν είπαμε με το Γιάννη να βάλουμε αυτό το λαϊκό δικαστήριο, του λέω, Γιάννη, έχω πολύ αγωνία να δω. Το αποτέλεσμα. Τι θα πούνε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κόσμος και ειδικά όταν απαντάει ανώνυμα, άρα είναι ειλικρινής, ναι. Μπορεί να έχει ταμπού, να μην ξέρει, να μην έχει ενημέρωση, να νομίζει ότι κάποιος που είναι θετικός στον HIV μπορεί να του μεταφέρει τον ιό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ δεν περίμενα τόσο μεγάλο ποσοστό να σου μιλήσει. Περίμενα γύρω στο 60-40. Παρ' όλα αυτά και το 13%, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ για να απαντήσει όχι. Μου φαίνεται μεγάλο ποσοστό και το 13%. Καταρχήν είχετε πάρει λάθος, παιδιά. Λέτε 88 και 13. Βάλτε 88 και 12. Είναι 682 και μισό. Το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω ότι κάνατε μια πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση για το κέντρο ζωής. Και το ίδιο ερώτημα απευθύνουμε. Το κέντρο ζωής απευθύνθηκε και μας είπε ότι θα ήθελε να κάνουμε αυτή τη φωτογράφηση που θα είναι αφήσει στο μετρό και δεν ξέρω πού αλλού θα το επικοινωνήσουν. Θέλαν ανθρώπους που είναι γνωστοί και έχουν μια αμεσότητα και σαφώς αυτό μας ένοιαζε να δώσουμε από τη μεριά μας, αν έχουμε μια δυνατότητα σαν αναγνωρίσιμη, να δώσουμε ένα μήνυμα. Βέβαια. Για να σταματήσει ο ρατσισμός και η. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω το κέντρο ζωής που μας επέλεξε γιατί είχαν μια επιλογή ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχουν μια επιρροή πάνω σε κάποια θέματα και θέλω να πω ότι το κέντρο ζωής είναι μια τους γνωρίζω ναι. Και είναι μια οργάνωση η οποία έχει βοηθήσει πάρα πολύ και κάνει πράγματα χωρίς ουσιαστικά πολλά μέσα. Κατάλαβες. Και στο κέντρο ζωής μπορεί κάποιος να απευθυνθεί αν θέλει υποστήριξη, αν δεν ξέρει σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί γιατί μπορεί να είναι θετικός και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί και για ψυχολογική υποστήριξη και για κατεύθυνση ιατρική. Βέβαια και στο site τους βλέπω ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Πάντα, να πούμε όμως κάτι, παιδιά. Να πούμε, γιατί εγώ έχω αγωνία και για τα παιδιά μου και για τους ανθρώπους που λίγο έχουμε χαλαρώσει. Ότι εντάξει, λέμε τέλος ο ρατσισμός. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι θετικοί είτε είναι αρνητικοί, φίλοι μας στο σπίτι μας, στη δουλειά μας. Αλλά χρησιμοποιούμε προφυλάξεις. Εννοείται, παιδί μου. Γενικά
γενικότερα. Και χαλαρώνουμε, επειδή δεν είναι μόνο έχει, για αυτό. Έχει ελεγχθεί ιατρικά και μα οι άνθρωποι. Ένα σωρό, αλλά. Δηλαδή, μόνο προφυλακτικά. Μόνο προφυλακτικά. Βέβαια. Προφύλαξη και ενημέρωση. Γενικότερα ενημέρωση. Λοιπόν, με αυτή την αφορμή σας έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στον Billy Bo. Και κούκλος ήταν ο Μπίλιμπο. Εντάξει, από τους πιο όμορφους ανθρώπους που έχω δει πολύ εγώ προσωπικά. Κούκλος. Εγώ τον είχα δει από κοντά. Και εγώ τον έχω δει από κοντά. Πολύ μικρή βέβαια εγώ τότε. Λοιπόν, τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που χάζευα στα περιοδικά. Ήταν λαμπερός, ήταν καταπληκτικός. Πέρασε τη πάρα πολύ δύσκολη φάση γιατί ήταν τότε που όλοι τον έδειχναν με το δάχτυλο. Σταμάτησαν, πάρα πολλοί κόσμοι σταμάτησαν να του μιλάει. Δεν πήγαιναν στην μπουτίκ του, στο Κολωνάκι. Λοιπόν, σας τα έχω ετοιμάσει όλα να τα δούμε και. Πάμε. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Τότε ήταν το AIDS, η ασθένεια καρκίνος των ομοφυλοφίλων, όπως τη χαρακτήριζαν όλοι. Ο Ροκ Χάτσον, ο Φρέντι Μέρκιουρι, αλλά και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, όχι τόσο γιατί νοσούσαν από τον ιό του HIV, αλλά περισσότερο για τη σεξουαλική τους ταυτότητα. Ο κόσμος ψεκαζόταν με απολυμαντικά, οι γιατροί φορούσαν σκάφανδρα για να επισκεφθούν τους ασθενείς στα δωμάτια νοσοκομείων και στην Ελλάδα σόκαρε η είδηση ότι ένας δικός μας άνθρωπος έφερε τον ιό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο σχεδιαστής Βασίλης Κουρκουμέλης, γνωστός με το ψευδώνυμο Billy Bo, ένα από τα πιο όμορφα πλάσματα που βρέθηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Γεννήθηκε στα Καμίνια και όταν όλα τα άλλα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο, εκείνος έκανε μαθήματα χορού και σκεφτόταν πώς θα φύγει από αυτό το περιβάλλον που το ένιωθε ξένο. Το 1971, σε ηλικία 16 ετών, γνώρισε το σχεδιαστή Μάκη Τσέλιο. Ο Βασίλης τα βράδια χόρευε στο κέντρο Μοστρού στην Πλάκα και μαζί με τον Τζέλιο πήραν ένα δάνειο για να ανοίξουν την πρώτη τους μπουτίκ στη Σόλωνο στο Κολωνάκι το 1974. Το όνομα Billy Bo Exclusive ήταν εμπνευσμένο από ένα παλιό τραγούδι της Κατερίνας Βαλέντε. Ταυτόχρονα με το χορό στα νυχτερινά μαγαζιά άρχισε να σπουδάζει σχέδιο μόδας. Πρώτα στη σχολή Βακαλό και μετά στο Βελουδάκι. Μια διάκριση και ένα χρηματικό βραβείο από το περιοδικό Γυναίκα τον έκανε δημοφιλή στην ελίτ της εποχής. Με το όνομα πλέον Billy Bo γνωρίζει τη διασημότητα. Συνεντεύξεις, ταξίδια στο εξωτερικό, μπουτίκ στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο, αργότερα και στη Νέα Υόρκη, επιδείξεις μόδας, πάρτι, κολεξιόν για τις αεροσυνοδούς της Ολυμπιακής. Η ζωή του έχει αλλάξει και όλοι οι επώνυμοι της εποχής θέλουν να κάνουν παρέα μαζί του και να φωτογραφηθούν με τα ρούχα του. Ήταν 1987 όταν έγινε γνωστό ότι νοσεί από τον ιό, γεγονός που ανακάλυψε μετά από εξετάσεις στο Παρίσι, αφού τον βασάνιζε ένας επίμονος βήχας. Όταν τα νέα έγιναν γνωστά, ο αδαής αθηναϊκός κόσμος άρχισε να αποφεύγει ακόμα και να περάσει έξω από τα μαγαζιά του και τα μοντέλα του, που έκαναν παρέα με καλούς πελάτες, μπήκαν στο περιθώριο από τον φόβο μετάδοσης του ιού με χειραψία. Αρκετά αδυνατισμένος και κουρασμένος, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη στη Λένα Ζανιδάκη για το περιοδικό Ταχυδρόμος, ενώ την ημέρα των γενεθλίων του, της ίδιας χρονιάς, είπε χαρακτηριστικά: «Γίνομαι 33. Ίσως ήρθε ο καιρός να φύγω. Και ο Χριστός δεν έφυγε στα 33 του χρόνια». Ο Billy Bo έφυγε όντως στα 33 του, μία μέρα του Ιούνιου. Σήμερα, όσοι έχουν ενδιαφερθεί να μάθουν, γνωρίζουν ότι ο ιός HIV δεν είναι αιτία ούτε για περιθωριοποίηση των φορέων, μιας και όχι μόνο δεν μεταδίδεται με την ευκολία που μας παρουσίαζαν 35 χρόνια πριν, αλλά και οι ιεροθετικοί δεν είναι απαραίτητα και ασθενείς με AIDS, αφού η επιστήμη τους βοηθά να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα χωρίς να νοσήσουν. 38 παραδείγματα, ο μπασκετμπολίστας Magic Johnson, ο Ολυμπιονίκης Greg Louganis, ακόμη και ο ηθοποιός Charlie Sheen, που αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι οροθετικός. Η πορεία της έρευνας για τον ιό HIV μέσα στο χρόνο αποδεικνύει περίτρανα ότι η φράση «Η γνώση σώζει ζωές» είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Να συμπληρώσω κάτι. Αμαύρη Αντιγόνη, μην δείξεις αρρώστια και συγκινήσει. Αυτή είναι πιο εύκολη αρρώστια από τον καρκίνο που μπορεί να μην είναι κανένα ρόλπα. Η Αντιγόνη συγκινείται όταν υπάρχει ένα... Ή αδικία, ή εγώ. Αυτό. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είδαμε. Επειδή διάβασα τη συνέντευξη του Μάκη του Τσέλιου στο People, όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμα και στο εξωτερικό που είχε κάνει κάποια μπουτίκ, ο Ελληνοαμερικάνος επιγερματίας του είπε να την κλείσει καλύτερα. Αλήθεια. Γιατί πίστευε ότι δεν θα πατούσε το πόδι του κανένας εκεί. Το 85, παιδιά, ήταν παλιό τα πράγματα και ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν ξέρανε ούτε τι γινότανε. Η Λίτα Εύαν ψεκαζόταν όταν φίλησε το Ροκ Χάτσον στην Αστεία και βγήκε μετά. Την ψεκάζανε οι γιατροί γιατί μη μεταδώσει τον ιό, αυτό πίστευαν. Ναι. Λοιπόν, πάντως γενικά νομίζω ότι έχει κινητοποιηθεί όλη η showbiz. Θυμάμαι παλιότερα που έκανε το Downtown στις γυμνές φωτογραφίες. Ναι, ακόμα και τώρα. Και την Πέμπτη. Κυκλοφόρησε, πώς το λένε αυτό το περιοδικό της Θεσσαλονίκης, οι επιλογές.
που φωτογραφήθηκαν και άλλοι. Και η Ελεονόρα Μελέτη. Και η Ελεονόρα, ναι. Έχουμε το εξώφυλλο. Τι είναι εμένα αυτό. Αυτή η φωτογράφηση της Ελεονόρας με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Είναι λίγο το πρόσωπο της. Είναι αυτοκαταστροφική λίγο. Γιατί, τι το λες. Δεν είναι άγριο το πρόσωπό της, είναι έτσι η Ελεονόρα. Γιατί και το σώμα δεν είναι παράξενο. Ναι, μπράβο της. Πάντως, σαν φωτογραφία δεν μου αρέσει σαν φωτογράφηση. Και ναι, αλλά δεν είναι η Ελεονόρα. Εντάξει, δεν είναι η Ελεονόρα, δεν είναι, αλλά έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, ναι, έχει κόνσεπτ, έχει ενδιαφέρον. Είναι κάτι το σιδερόστρο και είναι σαν σανίδα για σερφ. Ωραία είναι. Λοιπόν, αφήστε μάλιστα την Ελεονόρα και πάρτε το ζάρι γιατί Φώτη μου θέλω επιγόντως ένα πρώτο από σένα, έτσι, γιατί τιμή τον όπλο σε παρακαλώ. Όλα δώσε! 2-0, οπωσδήποτε δεν θέλω να αλλάξει. Σήμερα μασάει ο Μουταλιανίκο. Ο μήνας σου έχει μπει πάρα πολύ ωραία και πες μου αμέσως τι κατηγορία θέλεις. Έχω βίντεο, έχω τούτη φρούτη, έχω ήθη. Τι θέλω. Τι θέλεις. Φρουτάκι. Τι τραβάει. Τι θες δεν τράκι. Μου θες τούτη φρούτη, τούτη φρούτη. Τούτη φρούτη. Τούτη φρούτη. Λοιπόν, τούτη φρούτη σε μένα έρχεσαι Μαρία μου και θα αποκαλύψουμε αυτό το love story το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα σενάριο. Στο τούτη φρούτη αυτό το love story. Είναι. Είναι πολύ ρομαντική κομμεντή, δεν μπορώ να το βάλω στο σεξ ακόμα, κατάλαβες. Κομμεντή, της πλάκας. Έλα, έλα, άκου το τι ωραίο. Ποιος αμετανόητος Εργένης, όταν βάφτιζε το παιδί του, είχε τις βέρες στην τσέπη του για να παντρευτεί την αγαπημένη του, αλλά την τελευταία στιγμή το μετάνιωσε. Ένα για σένα, Μαρία μου, ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου. Νομίζω τον είχατε καλέσει εδώ στην εκπομπή που σας είχε πει το πόσο πολύ είναι υπέρ του να κάνει κάποιες παιδιά και όλα αυτά. Θεός είναι, τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα, πήγα, τον είδα στο θέατρο Πόρτα. Εγώ είμαι τρελή φαν του Χρυσοστόμου. Για γάμα όμως αυτή κουβέντα. Εξαιρετικός ηθοποιός. Πήρε και φέτος το βραβείο. Παιδί μου, άνθρωπο ταλαντούχο. Πάω στο νούμερο 2 και στο νούμερο 2 σου έχω τον Αντώνη τον Ρέμο. Και έρχομαι τώρα να σε ρωτήσω. Πριν από λίγες εβδομάδες ήταν τα βαφτίσια της κόρης του, που έγινε μάλιστα και κλεισμένων των θυρών και δεν μάθαν τίποτα οι δημοσιογράφοι. Πες μου όμως τώρα, Μαρία μου, μήπως εκεί που βάφτιζε την κόρη του είχε και στην τσεπούλα τις βέρες για να παντρευτεί την Ιβόνη του. Στο νούμερο 3 σου έχω ίδια ακριβώς περίπτωση. Τι θες, Φώτη μου. Όχι, θέλω να πω, για να κάνεις ένα γάμο πρέπει να έχεις βγάλει μια άδεια. Τι τη έχει την τσέπη και το μετάνιωσε και την τσέπη. Καλά, λες, ρε Σιφώτη, πες το, γιατί και εγώ δεν θα μπορούσε τώρα να πάει και να πει παπά, δεν με κάνει τίποτα. Πρέπει να έχει πάρει την άδεια, πρέπει να έχει γραφτεί σε μια εφημερίδα, να έχει ανακοινωθεί. Τι είπε, πήρε τη άδεια και μετά το μετάνιωσε. Α, πράγματι, μεγάλη τώρα με ξύπνησε. Εγώ το είχα μασίσει. Σάκης Ρουβάς. Μαρία μου, μπορεί ο Σάκης Ρουβάς να έχει κάνει όλη αυτή την ιστορία που μου έχετε ήδη περιγράψει και έχετε ανάψει. Μα κοροϊδεύουν στα μούτρα μα για να έχουν για λίγα λεπτά δημοσιότητα. Ειδικά ο Σάκης δεν χρειάζεται. Αλήθεια, τώρα νευρίασα γιατί εγώ το είχα μασίσει. Λοιπόν, και στο νούμερο 4, Μαρία μου, σου έχω το Λεωνίδα τον Καλφαγιάννη. Ένα θα σου πω. Μία φορά που τόλμησαν να του ρωτήσουν για γάμου και για τα διάφτα, έξαλλο έγινε. Αμετανόητο Εργένη. Μήπω όμω κάποια στιγμή του πέρασε ρε παιδί μου από το μυαλουδάκι του και είχε τι βερούλε στην τσέπη. Τώρα έχουν βρει. Το ξέρει όμω. Έλα τώρα που έχει νευριάσει, ρίξ το μου αμέσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ο Χρυσοστόμου. Δεν είναι τέτοιο τύπο που χρησιμοποιούσε τα μίντια να πει για το γάμο και για το γάμο. Συγκινήθηκε και έβγαλε. Τώρα την είδα ανάποδα πριν την είχα δει καλοκαίρι. Αχ, μου μιμή μου, τιμή μου την έδωσε. Δεν είναι ο Καλφαγιάννη, δεν είναι ο Ρέμο. Γιατί το ξέρω ότι είναι ο Σάκης ο Ρουβάς το 3. Λατρεύω. Βέβαια. Άλλα ρε παιδιά. Στη βάφτιση του παιδιού του πιο του μικρού. Στην Αριάδνη, στην τελευταία του την κόρη. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έδωσε συνέντευξη στη Real και στο Γιώργο Τολιάνη. Όλοι βέβαια ασχολήθηκαν με αυτό που δήλωσε. Βεβαίως, δουλεύει στη Real ο Γιώργο Τολιάνη. Κάνει συνεντεύξεις. Και εξαιρετικές συνεντεύξεις. Καλά, σίγουρα ότι κάνει εξαιρετικές, αλλά δεν ήξερα ότι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι όλοι έχουν μείνει σε αυτό που είπε ότι θέλει, ονειρεύεται να παίξει τον Ιδίποδα. Έχουν εστιάσει σε αυτό. Και άφησαν στην άκρη αυτή την ειδισούλα που εμένα προσωπικά με έχει συγκλονίσει. Να έχει τις βέρες στην τσέπη. Και με όλο αυτό που μου έχετε πει, το έχω κάνει ακόμα πιο ωραίο. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, παιδιά, όμως θα συνεχίσω και θα σας πω ότι υπάρχει ένα μέσα μας, ένας πολύ γνωστός κύριος της ενημέρωσης, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα. Τι? Τον θέλουν όλες οι γυναίκες. Σου λέει, τι και αν είμαι ένα 70, τι, και ακόμα και μπάκα να έχω, και άσχημος να ήμουν. Τον αγαπώ. Τον εγουστάρουν. Τον αγαπώ, και εγώ τον εγουστάρω. Δεν κρατιούται. Το λες αλήθεια, Μαρία. Αμέ. Μήπως εγουστάρει τον το σύντροφο τη Ζέτα τη Δούκα, αυτό το κουκλάκι, το ζωγραφιστό. Α, το ξέρω, ωραίο, συνόρεο παιδί, πολύ ωραίο. Θεραπευτή στο επάγγελμα και πρέπει να σας πω ότι κάποια που τον είδε γυμνό έχει να λέει γι' αυτόν. Τον είδε γυμνό. Τα καλύτερα. Πάμε! Ο Σάκης Ρουβάς, όπως διαβάσαμε στο Μέρι Μέρι, ήταν έτοιμος να παντρευτεί την Κάτια Ζιγούλη, αλλά την τελευταία στιγμή έκανε πίσω. Το αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε στη Real, όπου είπε:
στα βαφτίσια της Αριάδνης, πρόπρεσε το καλοκαίρι, ήμουν έτοιμος. Με τις βέρες στην τσέπη. Δύο μυστήρια μαζί. Και μετά σκέφτηκα, γιατί να αντιστερήσω τη χαρά της προετοιμασίας. Αυτή την εμπειρία έχω δικαίωμα να τη στερήσω. Της έδωσα το δαχτυλίδι και ταυτόχρονα της έκανα πρόταση γάμου. Αθεόφοβε, πόσες προτάσεις γάμου έχεις κάνει. Αμέτρητες. Αυτό το γνωρίζατε. Η Αλική Μουγιουκλάκη λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή της όταν γύριζε τη Μανταλένα και η σκηνή του πεσήματος γυρίστηκε μία και μοναδική φορά. Η σκηνή αυτή γυρίστηκε μία μοναδική φορά. Γυρίστηκε μία φορά. Είναι η σκηνή που μαλώνουν ο Παπαμιχαήλ με τη Μουγιουκλάκη. Μετά από αυτή τη σκηνή, χτύπησε στο δοκάρι εκεί η Αλική Μουγιουκλάκη και έπεσε και λιποθύμησε και δεν ξαναγυρίστηκε ποτέ ξανά αυτή η σκηνή, γιατί πήγε να χάσει και τη ζωή της. Ήταν τόσο δυνατό το ατύχημα. Και γι' αυτό σε ρώτησα αν έχεις ακούσει κάτι, αν ισχύει ή όχι αυτό. Ναι, αυτό ισχύει. Απλά δεν ο θυμάμαι... Γιάννης ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή. Ναι, πολύ αργότερα. Ήρθε κάποια χρόνια αργότερα, ναι. Αλλά το ότι η Ζέτα Δούκα είναι 6 μηνών έγκυος και ότι μαζί με τον αγαπημένο της, τον Μιχάλη, που είναι φυσιοθεραπευτής, θα γίνουν σε 3 μήνες γονείς, το γνωρίζαμε. Αυτό που δεν ξέραμε και μας ανέξε τα μάτια και σας ασταμάτη, ήταν λεπτομέρειες για την ανατομία του Μιχάλη. Ο σύντροφός της Κούκλος, φυσικοθεραπευτής, πήγε για θεραπεία πρώτη και έγινε εκεί δουλειά μετά. Μιχάλης Χατζοντονάς. Και μάλιστα την είχε πατήσει εγώ ο Κακομοίρης. Και αυτός τον είχαν βγάλει φωτογραφίες σε μια εφημερίδα κυριακάτικη που έκανε γυμνισμό. Συγγνώμη που το είχε βάλει το θέμα, θυμάμαι. Δηλαδή έπαθα σοκ εγώ τότε. Γιατί έπαθα σοκ, τόσο μεγάλο ήταν το θέμα. Υπήρχε μεγάλο θέμα, Γιώργο, όπως τα λες. Ήταν το φίδι στα βράχια. Αλλά παιδί μου, τώρα να πας να κάνεις γυμνισμό και να σε βγάλω φωτογραφίες. Ήταν το φίδι στα βράχια, Γιώργο. Αυτή εδώ η χαριτωμένη κυρία που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι η γυραιότερη γυναίκα στην Ευρώπη. Είναι Ιταλίδα, ονομάζεται Έμα Μωράνο και πρόσφατα έκλεισε τα 116 της χρόνια. Το μυστικό της, ότι πήρε διαζύγιο νωρίς-νωρίς από το σύζυγό της και ότι δεν φεύγει από το σπίτι αν δεν έχει φάει προηγουμένως 3 αυγά. Η περίπτωση της Έμας έχει απασχολήσει τους επιστήμονες, γιατί και η μητέρα της έφυγε από τη ζωή στα 91 της, αλλά και η αδελφή της στα 107. Γερή κράση. Είδατε τι είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος χτες στο Όλα. Είμαι 1,70 με τα χέρια στην άνταση και 1,50 να ήμουνα, εντάξει, και μία μύτη από εδώ μέχρι απέναντι να είχα και μία μπάκα. Πάλι εμένα λέει. Θα φύγω. Όχι, θα σου πω. Όχι, μα δεν είναι, το κάνει συστηματικά αυτό. Μα εν έτη 2015, εντάξει, οι γυναίκες έλκονται από την κλαμουριά, από το γκλίτερ, από αυτό το οποίο φαντάζονται, από την επιτυχία. Τι θες να κάνουμε τώρα. Γκλίτερ, σα κάνει δεν έχει και πολύ. Σύντησα. Και όμως έχει, μην νομίζει. Το έχουν πάρει στο δελτίο. Και όμως έχει, μην νομίζει. Μπερδεύτηκα, μισό λεπτό, Κωνσταντίνο. Μου θες να μου πεις ότι οι γυναίκες εντυπωσιάζονται από αυτό που νομίζουν ότι σε περιτριγυρίζει, από το lifestyle σου. Έχω την αίσθηση. Την εξουσία τη TV. Εάν. Πώς το λένε, δεχθούμε ότι μπορεί να υπάρχουν 10 περιπτώσεις, πώς το λένε, γυναικών που σε πολλά εισαγωγικά εντυπωσιάζονται από την περίπτωσή μου. Νομίζω ότι οι 9 απλά έχουν στη φαντασία τους ένα Μπογδάνο. Αυτά άκουσαν σήμερα στο πρωινό και του τα είπαν και από την καλή και από την ανάποδη. Τον θέλουν όλες. Όχι, εντάξει, να όλες. Λίγο την έχει ψωνίσει. Όλες. Όχι λίγο, την ψώνεις. Τον θέλουν πολύ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κοίταξε να σου πω, άλλο να μου είναι συμπαθής και άλλο τον θέλω, ε. Γιατί τον Κωνσταντίνο τον θέλουν. Φαντασιωνόμαστε και όλες πια, εντάξει. Τι είπε, με θέλουν οι 9 παιδιές, ονειρεύονται εμένα. Είναι δυνατόν άνθρωπος να το πει αυτό το πράγμα. Κι όμως, είναι fame. Ενώνουμε τις τύχες μας να γίνουμε δύο άνθρωποι ευτυχισμένοι. Όχι δύο, ενάμισος. Μισός, αλλά θαυματουργός. Μπράβο! Μπράβο. Πότι μου έχασες, λοιπόν, πότι μου λοιπόν, έχασες. Λοιπόν, έχω χάσει, δεν πειράζει παιδιά, έχω και ευκαιρία, έχω ευκαιρία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θέλω άλλα να παρηγορήσω το ποτάκο, έχασε ο ποτάκο. Έχω παιδιά να δώσω δώρο, σταμάτα τις παρηγοριές. 90-11-51-51-51, να είστε ο πιο γρήγορος. Ένας κυρίες και κύριοι θα τα πάρει. Όλα αυτά σήμερα έχουμε δύο ζευγάρια γυναικεία παπούτσια, έχουμε τρία ζευγάρια ανδρικά, δύο παιδικά και μία τσάντα. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα προσφέρει το κατάστημα Σαγιάκος, όπου μπορείτε να ακολουθήσετε sayakos.gr, σε Facebook, Instagram, Twitter και Pinterest, να βρείτε τις προσφορές και να βλέπετε και τα προϊόντα τους. Λοιπόν, όλα αυτά, επώνυμες μάρκες, δεν είναι τυχαία τα παπούτσια, τα βλέπετε κιόλας. 90-11-51-51-51, ο πιο γρήγορος θα πάρει όλα, γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Έτσι, ναι. Μπράβο. Ναι. Διαλέγω καλτά. Ναι. Αντεκράκι μου, έλα μη σε πόδι, ντροπή. Δεν πέλιασα. Δεν πέλιασα,
Θα πάρουμε εδώ πέρα. Έλα. Όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Σπαρτάρα. Σκότωσα. Και βέβαια είναι ένα χαλασμένο τηλέφωνο. Λοιπόν, ακούστε, πριν πάω που είσαι από τον πάγκο, εδώ με τα παλιόπαιδα, θέλω να σας πω ότι 90-11-51-51-51 κερδίζει ένας, ο πιο γρήγορος, όλα αυτά. Έχουμε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια, δηλαδή έχουμε δύο γυναικεία ζευγάρια. Τρία ανδρικά, δύο παιδικά και μία υπέροχη τσάντα, παιδιά μου, από το Σαγιάκο, 90-11-51-51-51. Από το δύο Σαγιάκο. Από το δύο. Λοιπόν, να περάσω, μαράκι μου. Περάστε. Πηγαίνετε παραπέρα. Κάτσε πρώτη, θα πάω τελευταίος. Λοιπόν, ωραία. Χαλασμένο τηλέφωνο θα παίξουμε, δέντρο μου. Θα ξεκινήσω. Προσέξτε καλά, ρεμάλια. Μην με αγχώνετε. Έτσι, προσέξτε. Βάλτε τα ακουστικά σου. Αντιγόνη. Ναι, καλέ. Θα πρέπει να πεις τη λέξη γκάζι. Όχι πρένο. Γκάζι. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά εκεί αλλάζει. Αλλά για να έχεις μεγάλη ταχύτητα, τι πρέπει να χρησιμοποιήσεις, το αμάξι. Κινητήρα. Όχι, κάτι, ένα πετάλι. Γκάζι. Μπράβο. Πάμε το πάνε, δέντρο, εναλλακτικά. Είναι περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. Περιοχή στο κέντρο. Τι υπάρχει εκεί πέρα, ναι. Βοτανικός υπάρχει εκεί. Ναι, μεταξύ. Έλα. Γκάζι. Ναι. Λοιπόν, άμα έχει διαρροή, μπορεί να πεθάνει. Γκάζι. Ναι. Δώσε, αρχίσατε και ανησύχησα. Γιατί θα πέσουνε κεφάλια, ακούτε. Βάλτε ακουστικά. Έλα. Έτοιμη. Έλα. Πες. Τρίφω να ακούς. Λέγε. Τσεκάρω. Έλα. Δύσκολη. Όχι κοκορέτσι, το άλλο. Όχι. Πες μου ότι το ξέρει. Έτσι ξεκινάει. Όχι. Όχι. Όχι κοκορέτσι, γιουβετσάκι. Όχι. Τι? Είναι με έντερα και τα γυρνάνε γύρω-γύρω. Τα μικρά τα λένε και άκια. Τα έχουν με ένα υποκοριστικό. Με ένα υποκοριστικό. Αχ, συγγνώμη, δεν το πιστεύω. Νικόλα, καλά, με συγχωρείς, είπε τη μισή λέξη. Δεν είπα τη μισή λέξη. Δεν είπε τη μισή λέξη, εγώ είπα γιου. Δεν, έτσι κάπως ξεκινάει, δεν θα το βρεις ποτέ. Ναι, αλλά να είμαστε δίκαιοι. Θέλω να πω, παιδιά. Γαρδούμπα! Να το ζητήσουμε όλοι μαζί. Η γαρδούμπα. Α, δεν είναι γαρδουμπάκια, sorry. Έλα, το πες εμένα, έλα μπροστά, έλα, μη με καθυστερείτε, παιδιά. Και από δέντρο με φούφτωσε. Έλα, πάμε. Έλα, το δέντρο με φούφτωσε. Δεν μπορείς, ανάβει η Αντιγόνη. Έλα, το βάλατε. Να κάνουμε και τα δέντρα, ξυπνάω για μένα. Δεν είναι ελληνική λέξη. Να το πεις στον οργανοπαίχτη από πάνω. Όταν είναι εκεί δύο πολιτικοί. Όταν είναι δύο πολιτικοί. Δεν είναι ελληνική, είναι κατακύριση. Ναι, ναι. Φυσικά δεν είναι ελληνική λέξη. Είναι όταν, ρε παιδί μου, πριν τις εκλογές, κάναμε τώρα με πολλούς. Debate. Ναι. Όταν υπάρχει μία διαφωνία, μάλιστα. Τη λύνουμε με αυτόν τον τρόπο. Διάλογο. Ναι. Μπράβο, Ειρηνοπή. Αυτό δεν είναι από τη χώρα στην οποία είμαστε. Δεν είναι ελληνική λέξη. Δεν είναι από τη χώρα στην οποία είμαστε. Ναι. Τι έγινε εδώ τις εκλογές λίγο πριν και ήταν η κυρία Μάρα Ζαχαρία. Όχι, Μάρα Ζαχαρία ήταν έξι πολιτική δημοσιογράφη. Μπράβο. Ναι! Ναι! Τρίφω να σ' αγαπώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη, να ξέρετε. Γιατί δεν ήταν ελληνική λέξη. Λοιπόν, άλλη μία. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να βρουν άλλη μία. Τώρα να... Την είδες! Ρε Μάλι! Την είδες, έτσι, δεν πειράζει. Εσύ έστω. Α, εσένα δεν την έλεγα. Ναι, άρα εντάξει, δεν έχω. Αλλώνει. Πού είναι το τέλειο!
Κάνε με το χέρι. Ναι, δεν τροφέρω το ρόμπο. Οργόνη, πώς αλλιώς το λέμε. Οργόνη. Στα γήπεδα, ότι πάει πέρα δόθε. Πάει πέρα δόθε. Ότι... Σάλτο. Εντάξει, σώθηκα. Σάλτο μοντάλα, δεν ξέρω. Είναι και περιοχή. Πηδάει. Πηδάει. Τριπλές, αυτό, πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς το πω τώρα. Τι βοήθα. Δεν ξέρει, μωρέ, είναι... Δεν κάνει τριπλές, δεν διεξάει αυτή η λέξη. Με το ποδόσφαιρο έχει όντως. Περιβόλι. Περιβόλι. Αλλιώς. Ανθισμένο. Αλλιώς, το περιβόλι πώς αλλιώς λέγεται. Το περιβόλι. Ναι. Πώς στάνει. Αλλά τέλος, δεν ξέρει. Μείναμε στον Άσο. Μισό λεπτό. Να μας πει μόνος του τη λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι τη λέξη ακριβώς, να το περιγράψεις. Το αλόνι δεν ήτανε. Ναι, αλλά τι νομίζεις ότι είναι το αλόνι. Ρε παιδί μου, εγώ προσπαθούσα... Τι είναι το αλόνι. Περιβόλι δεν είναι, όχι. Όχι. Τι είναι. Έλα, μην το πήρα. Το αλόνι είναι αυτό. Όχι, το αλόνι είναι όταν αλωνίζουν. Ναι, αυτό που προβλούσα. Εκεί δεν πάνε που το τρίβουν με κάτι μιλόπετρες. Αυτό που προβλούσα να σου περιγράψω. Το αργόνι, ότι αλωνίζει. Το άλλο ένα. Έχασε, τέλος. Άλλο ένα. Πέντε πρέπει να κάνουμε. Άλλο ένα, παιδιά, δύο-δύο είμαστε. Έτσι και το κερδίσουμε αυτό, παιδιά. Έχουμε πάει... Θα σας κεράσω. Champions League. Ποιο έχεις, μωρέ, και εσύ. Λέγεται. Όχι. Άμα χτυπήσεις μόνο το ρεθμένο η κρόκουση, νομίζω με ένα σπράτια, κάνεις αυτό το πράγμα που είναι στη ζαχάρη. Μαρέγκα, μαρέγκα. Τόπε, τόπε, τόπε. Στα γλυκά είναι συστατικό που το φτιάχνεις. Σαν τυχή. Όχι, είναι με... τα βγάζουν οι κόντες αυτά. Τα αυγά. Τι φτιάχνεις από αυτό, στα, για τα γλυκά. Α, που τα χτυπάς. Ναι. Έλα, έλα. Μαρέγκα. Ωραία. Λοιπόν, εσύ ότι βγάζεις από κάτι που τρως και τρως, παίρνει, τα αγοράζεις μόνο το ένα του μέρος. Το ασπράτι. Ναι, όταν το κάνεις τσίκι τσίκι τσίκι, τι κάνει. Μαρέγκα. Ναι. Η Παύλοβα είναι φτιαγμένη από ποτέτια. Είναι άσπρο και είναι σκληρό. Τέλος πράγμα. Ναι, Παύλοβα. Λοιπόν, έλα. Κοίτα τώρα αυτό το βίντεο και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι θα κάνεις. Θα περάσουμε στα tweet μας. Έχουμε λίγο. Ναι, ναι, παρακαλώ πολύ. Έχω ένα tweet που αναφέρεται σε σένα. Πώς γίνεται, πώς γίνεται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν μεγαλύτερα βυζιά από την παρουσιάστρια. Θα πάρεις τηλέφωνο. Είναι Εύελιν Καζατζόγλου και θα πεις ότι είσαι πλαστικός χειρουργός. Αντιγόνη, λοιπόν, πλαστικός χειρουργός ο Κίμων Νεροφίδης. Και θα ήθελες να της κάνεις πλαστική στο στήθος, να το μεγαλώσεις εντελώς δωρεάν. Ορίστε, και εκείνη να σε διαφημίσει την εκπομπή της και στα περιοδικά κάνοντας ημίγυμνη φωτογράφηση. Τέσσερις λέξεις σου δίνω. Παραμάνα, ντεκολτέ, τούμπανο και χαλούμι. Εντάξει, καλή επιτυχία. Όχι. Το χαλούμι πώς θα κολλήσεις, δεν ξέρω. Καλά όλα τα άλλα. Αχώδια. Ναι, γιατί τώρα τα τις γυναίκες θα τις κάνω πλαστική. Σαν να τις λες ότι δεν είναι. Σαν να φτάσεις να σε σταμάτω. Πήγες την τσέση και τσέλη για τις γυναίκες. Γελούσα μας η γυναίκα. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι. Η κυρία Καζατζόγλου. Ίδια, δεν σας ακούω καλά όμως. Με ακούτε τώρα. Ονομάζομαι Κίμω Νεροφίδης, είμαι πλαστικός χειρουργός. Τι κάνετε, καλά είστε. Ναι, με ακούτε. Δεν σας ακούω καλά, είμαι στον δρόμο. Αχ, κυρία Καζατζόγλου, δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, κυρία Καζατζόγλου. Ονομάζομαι, όπως σας είπα, Κίμω Νεροφίδης, είμαι πλαστικός χειρουργός.
και κάνω εξειδίκευση σε στήθη. Θέλω να σας πω το εξής, κυρία Κατζόγλου, χωρίς να με παρεξηγήσετε καθόλου. Θα ήθελα να σας πω ότι επειδή είδα στη τηλεόραση ότι είχατε μια κουβέντα με μια συνεργάτηδά σας, η οποία αναφέρθηκε στο υπέροχο στήθος σας, θέλω να σας πω ότι εγώ, επειδή εξειδικεύομαι, μπορούμε να το κάνουμε εξαιρετικό, αν θέλετε. Εντελώς δωρεάν, δεν έχετε καμία υποχρέωση, δεν θα μπείτε σε καμία διαδικασία. Εγώ θα έρθω. Θα έρθετε εσείς μάλλον στο ιατρείο μου να κάνουμε μια εξέταση και φυσικά θα μπορέσουμε να... Να ανεβάσω μια selfie, ας πούμε. Όχι μόνο selfie, μια γυμνή φωτογράφηση μπορούμε να κάνουμε, αν θέλετε, σε ένα περιοδικό. Αυτό είναι η γυμνή φωτογράφηση, είναι πάρα πολύ συγκεκριτικό όλο αυτό. Δεν σας άκουσα γιατί κάνει σήματα. Κάνει περίεργα. Ναι. Συγγνώμη, με γυρίζω από γυρίσματα, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν έχω κανό σήμα. Ναι, δεν έχετε. Είστε στην Κύπρο, ε. Στην Κύπρο δεν βρίσκεστε. Θέλετε να μου κάνετε τηλεοπτική εγχείρηση, έτσι. Όχι τηλεοπτική, περιοδικό. Δεν μιλάω, γιατί πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ. Να σας πω κάτι, και εγώ έχω... Ναι, και εγώ έχω χιούμορ, να δείτε, θα τα βρούμε, κυρία. Αν είστε στην Κύπρο, άμα και λυθείτε κάποια μέρα... Αυτό με προβάζει, να ξέρετε. Πώς δεν σας άκουσα τίποτα? Αυτό το θα τα βρούμε, με προβάζει λίγο, να ξέρετε. Όχι, εννοώ τέλος πάντων ότι οι άνθρωποι με χιούμορ, όπως είμαι κι εγώ, άλλωστε είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και παρεμπιπτόντως, εφόσον είσαστε στην Κύπρο, θα έχετε και ωραίο χαλούμι. Λοιπόν, κυρία Κατζόγλου, θα κάνετε ένα ντεκολτέ καταπληκτικό, καταπληκτικό. Το χέρι μου είναι... Εγώ και ο Ρωμάς είναι έτσι όπως είναι, δεν μπορείτε να μου το επιτρέψετε. Και αυτό είναι πολύ πρόβλημα, έτσι, να δείξει μου, δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε, και έτσι όπως είστε, αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ φυσικό. Δεν σας κάνω κανένα τούμπανο, θα είσαστε πάρα πολύ φυσικοί. Μια φυσική... Όχι να σας φουσκώσω, όχι. Δεν θα γίνεται και σαν τίνιακιά παραμάνα. Θέλω να πω ότι θα είναι ένα αποτέλεσμα που εσείς θα θέλετε. Δηλαδή θα μου πείτε εδώ stop, εδώ πιο προχωράμε, εδώ δεν θέλω, εδώ μπορώ, εδώ δεν γίνεται. Σε ποιο μέτωδο λειτουργείτε, ας πούμε μπορώ να έρθω και να διαλέξω ανάμεσα σε πορτοκάλια, σε λίλα, για να διαλέξω το μέγεθος. Θα δείτε, αχλάδι είναι το καλύτερο. Το αχλάδι. Το αχλάδι. Ναι. Το αχλάδι είναι πιο ωραίο, γιατί είναι αχλαδωτό. Με το αχλάδι, λοιπόν. Ναι, και ξέρετε, λίγο-λίγο δίνουμε το αχλάδι μέχρι να γίνει αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, ναι. Να σου πω, βρεθώ ότι... Εύελη! Τι κάνεις, Εύελη? Είμαι από το πρώτο. Τι κάνεις, μου έκανε μισή ώρα τόσο πολύ. Και εμάς μας έλειψες, αλλά περνάς ωραία. Βλέπουμε αποσπάσματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σοου. Περνάω φανταστικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, αλλά επειδή... Κάτι καταλαβαίνουμε. Θα το εκτιμούσατε πάρα πολύ όλο αυτό που συμβαίνει, αν βρισκόμαστε στη θέση μου. Βάζουμε αποσπάσματα, το έχουμε καταλάβει. Βεβαίως. Εύελη, να περνάς καλά, εύχομαι. Εσύ δηλαδή έχεις γίνει Κυπρία τώρα. Να σου πω. Συγγνώμη. Κάθε πότε έρχεσαι, όλο στην Κύπρο σε βλέπω. Δεν έρχεσαι εδώ καθόλου. Έρχομαι τα Σαββατοκύριακα, όσο καταλαβαίνω. Και προσπαθώ να πείσω όλους. Και έχουμε κανονίσει και με τα παιδιά της παραγωγής να βρεθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έρθω. Άντε, με το καλό. Άντε, να έρθετε τα πούμε από κοντά. Σ' αγαπάμε πολύ. Φιλιά. Γεια. Καλή συνέχεια. Bye. Το κατάλαβε. Αχ, ήταν, αλλά σε κατάλαβε. Ναι, το κατάλαβε. Την τράνκη και την κατάλαβε. Ναι, την κάνει. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή. Η Παναγιώτα Κακαΐδη. Ναι. Μπράβο, Παναγιώτα. Δικά σου όλα. Χρόνια πολλά κιόλα. Καλές γιορτές να έχουμε. Γιατί χρόνια πολλά. Γιατί είναι πολλές γιορτές. Ήταν του Αντρέα, του Δήμου, του Ωραία. Μπορεί κάποιον να έχει να ρίξει τώρα. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί είναι απεργία των δημοσιογράφων. Θα είμαστε πάλι μαζί την Πέμπτη. Παιδιά, θα είμαστε την Πέμπτη. Ναι. Το είπαμε, το συμφωνήσαμε. Εδώ την Πέμπτη. Μια μέρα παραμέρα τουλάχιστον. Μην του πάμε με μεγάλη. Λοιπόν. Του κερμού του σε λίγο. Γλυνάστε καλά, για χαρά. Στήθια μου φωτιά, πυρκαγιά, δεν τη σώνει κανείς.